Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε All About Harrison Air στο Λίμπερο 107,4. Ξεκινάμε και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 7 στην καθημερινή δίωρη, φυσικά όπως αρμόζει στον Άρη, εκπομπή εδώ στον Λίμπερο 107,4. Σε έχει κολλήσει και όλα στο Άρη θες, Άρη θες. Είναι διεθνής η εκπομπή. Οπότε θα αρχίσουμε και με διεθνή συνέντευξη. Αν βάλεις το μικρόφωνο μπροστά, βέβαια, για να μας πεις ποιον θα καλησπερίσουμε. Κατευθείαν θα πάμε σε, συνέντευξη. Κουβέντα, ενημερωτική εκπομπή είμαστε και είμαστε. Και υπάρχουν ζητήματα τα οποία βρίσκονται στο προσκήνιο. Ένα από αυτά, το οποίο έγινε γνωστό χθες, είναι η περίπτωση του Τιάγκο Ντίας, του 20χρονου Πορτογάλου Εκστρέμ, ο οποίος ανήκει στην Μίλαν. Έναν παίχτη τον οποίο το γνωρίζει και ο καλεσμένος μας, ο δημοσιογράφος της Αμπόλα, ο Λουίς Μιγγέλ Κορέα, τον οποίο πάμε να καλησπερίσουμε. Κύριε Κορέα, καλησπέρα, Θεσσαλονίκη από το Λίμπερο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Να μιλήσουμε Πορτσουγκίζι ή ελληνικά, τι προτιμάτε? Ελληνικά είναι καλύτερα. Ναι. Και εμείς έτσι πιστεύουμε. Ναι. Στο προφίλ του κύριου Κορέα στο Facebook, πριν πάμε στα υπόλοιπα, να αναφέρουμε τη δεσπόζη μια φωτογραφία που νομίζω είστε εσείς η φωτογραφία, κύριε Κορέα, με κάτι τσάντες του Άρη γύρω-γύρω. Ναι, ο πατέρας μου πρώτη φορά που πήγε στον Άρη ήταν, έβαλε αυτό στους παίκτες και εγώ ήμουν το ίδιο με τους παίκτες. Ναι, λοιπόν, ο Άρης λοιπόν, τον οποίο γνωρίζετε και εσείς αρκετά καλά, προσπαθεί να φέρει στη Θεσσαλονίκη έναν παίχτη γνώριμο σε εσάς, γνώριμο στο πορτογαλικό ποδόσφαιρο, τον Τιάγκο Ντίας, τον οποίο θα μας πείτε και εσείς φυσικά περισσότερα από δημοσιεύματα που αλλιεύσαμε από τα τελευταία χρόνια στο διαδίκτυο. Είδαμε να το χαρακτηρίσουν μέχρι και νέο Κριστιάνο Ρονάλντο, το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Μιλήστε μας όμως εσείς λίγο για τον συγκεκριμένο. Ναι, αυτός ο Τιάγκο Ντίας έπαιξε πάντα στις μικρές ομάδες από την Πορτογαλία. Mm-hmm. Τότε ήταν καλός παίκτης και γι' αυτό το πήρε το Μίλαν. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Αυτός από ξέρω πέρυσι έχει κάνει κάποιες προπόνηση στην πρώτη κατηγορία με το Γκατούζο. Mm-hmm. Ήταν δύο παιχνίδια στη πρόταση, δεν έπαιξε κανονικά, αλλά... Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι είναι καλός ποδοσφαιριστής και πιστεύω αν θα πάει τον Άρη θα βοηθήσει τον Άρη σίγουρα. Παρά το αρνητικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ότι στερείται εμπειρία σε επαγγελματικό επίπεδο, το γεγονός ότι προέρχεται από μια σχολή ποδοσφαίρου όπως η πορτογαλική, νομίζω ότι ισορροπεί λίγο κάπως την απειρία που μπορεί να έχει. Ναι, βέβαια, όπως σου είπα, η Πορτογαλία κάνει πάντα καλούς παίκτες από τους μικρούς. Όπως σου λέω, αυτός πήρε στην Ιταλία, ήταν εκεί ένα χρόνο, τώρα είναι πιο μεγάλος ποδοσφαιριστής και αν θα πάει τον Άρη θα έχει τη βοήθεια από τον Ούγκο Σόζα και τον Μπρούνο Γκάμα, θα είναι πιο εύκολο να καταλαβαίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχει πολλούς παίκτες Λατίνους που είναι στον Άρη, έχει κάποιους Ισπανούς, Αργεντίνους, τότε θα είναι πιο εύκολο για το παιδί. Και μιας που αναφέρατε το όνομα και μου κάνατε την πάσα, να πάμε λίγο και στον Μπρούνο Γκάμα. Πέραν του Τιάγκο Ντίας, νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς ότι είναι μια από τις πιο χειρές μεταγραφές του ελληνικού ποδοσφαίρου το φετινό καλοκαίρι. Ναι, βέβαια. Ο Μπρούνο Γκάμα, όπως ξέρεις, είναι πολλά χρόνια στο εξωτερικό. Είναι 30 χρονών, έχει μεγάλη πείρα. Πιστεύω ότι και αυτός είναι γρήγορος, παίζει στην άκρα γρήγορος. Τότε... πιστεύω ότι μπορεί και αυτός να βοηθήσει πάρα πολύ το Άρης φέτος. Και να κάνει και τη διαφορά, γιατί γι' αυτό τον πήρε άλλωστε ο Άρης, για να του δώσει αυτό το κάτι παραπάνω μεσοπιθετικά. Ξέρω ότι ο Άρης πήρε παραπάνω από 12 μεταγραφές περίπου, τότε δεν θα είναι εύκολο να φτιάξει τη ομάδα, αλλά σιγά σιγά πρέπει να έχει χρόνο, αλλά πιστεύω θα πάρει το στόχο να μείνει την αλφα κατηγορία φέτος. Ο στόχος, για να γίνουμε έτσι και λίγο πιο ακριβείς, δεν είναι αυτός, γιατί στον Άρη έχουν οριοθετήσει ο στόχο την πεντάδα και την έξοδο στην Ευρώπη. Εντάξει, δεν... Μακάρι. Ναι. Εντάξει, γιατί ο Άρης μπορεί να επιστρέφει στην πρώτη κατηγορία, αλλά δεν είναι μια από τις συνηθισμένες ομάδες. Εντάξει, είναι μια ομάδα που κουβαλάει τη δική της ιστορία και είναι υποχρεωμένη να έχει και υψηλούς στόχους. Πάντως είναι μια μεταγραφή που νομίζω ότι συζητήθηκε στην Πορτογαλία του Γκάμα στον Άρη, έτσι.
Ναι, βέβαια, όπως λέω, ο Γάμα ήταν, είναι πολύ γνωστός εδώ στην Πορτογαλία. Και όπως λέω, έχει όνομα και έχει πείρα και θα βοηθήσει σίγουρα το Άρη. Ναι. Εντάξει, φαίνεται ότι πάει να μεγαλώσει πάντως αυτή η παροικία των Πορτογάλων. Αν έρθει και ο Δίας στον Άρη μαζί με τον Σόουζα και τον Γκάμα. Εσείς γενικότερα έτσι από μακριά πώς βλέπετε τη φετινή σεζόν στο ελληνικό ποδόσφαιρο, για να έχουμε και την εικόνα από το εξωτερικό πώς αντιμετωπίζεις εσείς την κατάσταση που επικρατεί εδώ πέρα. Μακάρι να μην έχει αυτό που έγινε πέρυσι, ναι. Αυτό που έγινε στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ στο μεγάλο δέρμπι. Για την Ελλάδα δεν είναι πολύ καλό αυτό. Αλλά σιγά σιγά πιστεύω ότι τα πράγματα θα είναι πιο ησυχία και πιστεύω με τους διαιτητής θα πάνε όλα καλά και να έχει ένα καθαρό πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κορέα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε όσον αφορά τον Ντιάγκο Ντίας. Θα περιμένουμε και εμείς, εφόσον έρθει τελικά, να το δούμε και εμείς τι μπορεί να κάνει μέσα στο γήπεδο για τον Άρη. Ναι, θα δούμε. Εντάξει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Κορέα, τον ρεπόρτερ της Αμπόλα, ο οποίος μας βοήθησε έτσι σε έναν βαθμό να σκιαγραφίσουμε το προφίλ του Τιάγκο Ντίας, για τον οποίο όπως ενημερωθήκατε χθες βρίσκεται μεταξύ των στόχων του Άρη, γίνεται προσπάθεια και υπάρχουν επαφές με τη Μίλαν για να έρθει ο παίχτης δανεικός στην Θεσσαλονίκη. Αν τα καταφέρουμε μέχρι και τις 7 που θα είμαστε μαζί, θα έχουμε ακόμα ένα καλεσμένο για να μας μιλήσει για τον Τιάγκο Ντίας, αν μας βοηθήσει η τηλεφωνική επικοινωνία. Μπήκαμε πάντως λίγο απότομα, γιατί ο κύριος Κορέα δεν μπορούσαμε να τον έχουμε μετά. Μας είπε 2-3 πραγματάκια. All About Άρης, ο Νέαρ, ακούτε στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, παρέα, θα πάμε μέχρι και τις 7 FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και το χρέος της κινητής τηλεφωνίας. Μόνο μετά... πότε θα πεθάνω δεν ξέρω. Για ποιο πράγμα? Έλεγε ένας φίλος με μισθάκι κάποτε να ξέρεις. Πολύ το λένε. Και έχει απόλυτο δίκιο. Πολύ το λένε. 100% δίκιο είχε. Πολύ το λένε. Λοιπόν, ο Ντίας είναι από τα ονόματα. Καλά, περίμενε. Τι γίνεται, φίλε? Τι θες να πω τώρα? Άντε, πες τα νέα. Δες το να τώρα. Σου είπα, το διευκρίνησα. Τι? Εσύ όμως νομίζω ότι δεν το διευκρίνησα. Τι? Ο λόγος για τον οποίο είσαι έτσι. Ποιος? Ξέρεις ποιος. Ο λόγος? Δεν κατάλαβα. Τέλος πάντων, δεν πήρες. Λοιπόν, Πέμπτη σήμερα. Ναι. 23 του μήνα. Είπα, αποκλειστικά το μάθατε στο Λίμπερο αυτό. Αποκλειστικά το μάθατε. Δεν σε βλέπω καλά, Χρήστα Χαμή, γιατί τι έγινε? Αφαίρεσε η Apple την εφαρμογή Facebook από το App Store. Μάλιστα. Εμείς που δεν έχουμε iPhone, δεν ανησυχούμε ιδιαίτερα. Ούτε εγώ έχω. Ναι, αυτό σου λέω. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Εντάξει, δεν έχουμε πεστήματα αυτής της μόδας. Λοιπόν, Πέμπτη λοιπόν σήμερα. Πλησιάζουμε σιγά στο τέλος της εβδομάδας που περιμένουμε να δούμε αν θα μας φέρει και εξελίξεις όσον αφορά τα μεταγραφικά στον Άρη. Και νομίζω ότι αρκετές υποθέσεις μπαίνουν στην τελική τους ευθεία. Είτε μιλάμε για στόπερ, είτε μιλάμε για χαφ, είτε μιλάμε για εξτρέμ. Μέσα στα επόμενα 24 ώρα δεν αποκλείεται να έχουμε και οριστικές εξελίξεις. Όχι, λες. Μπορεί να πάμε και από τη βδομάδα. Μάλιστα. Θα δούμε. Μπορεί αύριο να έχουμε. Πάντως, αν δεν έχουμε και αύριο. Από Δευτέρα, λες. Τότε θα πάμε από Δευτέρα. Από Δευτέρα. Μάλιστα. Πάντως, σήμερα, μέχρι τη στιγμή που μιλάμε, δεν υπάρχει εξέλιξη σε τίποτα. Ο Άρης έχει καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις και στο Μαυράι και στο Πογκμπά για τη θέση του στόπερ. Και υπάρχει οικονομική διαφορά σημαντική και με τους δύο. Πιο μεγάλη είναι με τον Pogba που νομίζω ότι είμαστε Manchester United μάλλον και θέλει να παίρνει 25 Αυγούστου 350 χιλιάρικα. Κάπου έχει μπερδευτεί. Αυτά παλιά. Ούτε παλιά ούτε τώρα. Παλιά τα δίναμε αυτά τελευταία. Ναι, για τον Ρονάλντο Γκιάρο. Ναι, και τον Φλόριντιν Pogba έχει διαφορά. Φυσικά. Ο Ρονάλντο τόσο έπαιρνε. Τι? Τόσα έπαιρνε, δεν έπαιρνε παραπάνω. Το τελευταίο του συμβόλαιο ήταν το αυτό. Το τελευταίο του, μάλιστα. Πριν έπαιρνε λιγότερα. Μια χαρά. Όταν ήρθε δηλαδή, ήρθε με 200 τόσα. Τίμια. Πολύ τίμια μια αυτά. Μια ναι. Με τον... Ποιος τον Αλβανό. Μαύραη.
Ο Μαυράη ή Μαύραη. Μαύραη. Μέργκιμ Μαύραη. Ναι. Αν ήταν στο χέρι μου να πάρω έναν από τους δύο ποδοσφαιριστές, παρόλο που ο Πογκμπά είναι έτσι πιο επικοινωνιακός, θα έπαιρνα στο Μαύραη. Θα έπαιρνα τον Μαυράη, όπως γράφει εδώ πέρα το Λαμπαουτάρης. Mm-hmm. 158 συμμετοχές στην Bundesliga. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει 158 συμμετοχές στην Bundesliga, σε υψηλότερο επίπεδο, και πάνε κάποια ταγάρια και στέκονται. Ναι, λέει, αλλά έπεσε. Ναι, έπεσε το Αμβούργο για πρώτη φορά στην ιστορία του. Σταμάτησε το ρολόι. Το περίφημο ρολόι. Εντάξει, δεν σημαίνει και τίποτα. Και έμεινε ελεύθερος, ενώ είχε συμβόλαιο και την επόμενη σεζόν. Παίχτης, ο οποίος είναι βασικός στην εθνική Αλβανίας, από τους πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ήταν αρχηγός πέρυσι στο Αμβούργο. Για μένα είναι ένας ακόμα λόγος ότι αυτός θα έρθει και θα είναι ο παίκτης πίσω από τον Μπάσα. Σκεφτείτε το λίγο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι παζλ. Εφόσον έρθει με το καλό, θα είναι ο παίκτης πίσω από τον Μπάσα. Με αυτόν δηλαδή παίζουν και μαζί στην Εθνική Αλβανία και είναι και φίλοι. Πάρα πολύ σημαντικό και αυτό. 32 χρονών, ιδανική ηλικία για στόπερ. Μεγάλος λέει είναι. Ο παίκτης ο οποίος είναι 32 χρονών είναι μεγάλος. Ο Ρονάλντο τον Γκέρο πόσο χρονών είχε? 33. Ο Βέρμπλουμ που μας έχουν κάνει ούμπαλα τα ούμπαλα, πόσο χρόνο είναι? 30, αλλά είναι, 30, αυτό 30. Είναι κάτι, είναι σαν το 99 ρε. Μπαίνει ο Πάουκ στο 99, η σωστή απόφαση των δικαστήριων. Μπαίνει ο Άρης το 99, τον έβαλε η κυβέρνηση σκάνδαλο, πληρώνουμε τα λεφτά μας. Τα λεφτά τα τρώνε. Κοίτα, είναι δύο περιπτώσεις κεντρικών αμυντικών και δεν είναι πάρα πολύ καλή, αλλά είναι αυτό που είπες και εσύ πολύ σωστά. Είναι με τα θετικά και τα αρνητικά. Ο Πογκμπά το πάρα πολύ καλή, από πού το λέμε? Δεν το έχω δει το παιδί, δεν λέω ότι είναι κακός, ναι. Πρόσεξε τι λέω. Αλλά από πού το λέμε, πού έχει παίξει? Στη Σεντετιέν. Έχει παίξει? Έχει παίξει Σεντετιέν. Πέρυσι ήταν στην Τουρκία, Σεντετιέν ήταν σχεδόν 5 χρόνια χρήσαμε. Α, έπαιξε το παιδί. Πόσο χρόνο είναι? 27. Α, εντάξει τότε. Από το 13 μέχρι το Γενάρη του 18 ήταν Σεντετιέν. Αφού έχει παίξει Σεντετιέν, άρα και αυτό το παιδί είναι παιδί. Έχει παραστάσει. Απλά με τον Μπογκμπά κάνει και μια κίνηση που δεν σου ωφελεί μόνο αγωνιστικά. Θα φανεί βέβαια αυτό με στο γήπεδο αν γίνει. Αλλά και εμπορικά. Με τον Μαύραη όμως. Αν ήταν σεντερφόρ, θα το δεχόμουν. Με τον Μαύραη όμως, σίγουρα πας σε μια πολύ πιο έμπειρη και μπαρτοκαπνισμένη λύση. Τα λεφτά είναι κοντά, μην μπερδευτεί κανένας. Μην νομίζω ότι ένας είναι ο ευθυνός. Απλά είναι μικρότερη διαφορά με τον Μαύραη σε σχέση με αυτή δηλαδή που υπάρχει με τον Μπογκμπά. Αν ένα ζητάει 3,50, αν του δώσει 2,80, ας πούμε, κλείνει. Ναι. Δεν προτίθεται ο Άρης να δώσει τόσα λεφτά. Ο Άρης πάει ταβάνι στα 2 εκατοστάρικα. Άντε, και λίγο μία, παραπάνω. Και στην άλλη περίπτωση. Ναι. Όταν ο Μαυράη ζητάει γύρω στα 2,5. Θα τα βρεις. Θα τα βρεις. Θα τα βρεις. Ναι. Κάποια στιγμή. Εντάξει, εκτός αν είναι. Αν λέει 2,5, και εγώ περιμένω. Ναι. Και είναι και ακριβώς στη θέση που ψάχνει ο Έρερα, δηλαδή αριστερό στόπερ που θέλει εκεί πέρα ο Έρερα. Πρόκειται για μια καλή περίπτωση. Γιατί για τον Μπογκμπά είπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Πρόκειται για μια πολύ καλή περίπτωση. Έχει βέβαια και άλλες προτάσεις. Mm-hmm. Και υπάρχουν προτάσεις και από Τουρκία. Εμένα με προβληματίζει ότι λέει ότι έχει και από την Ιταλία. Γιατί και ο Αλβανός. Τώρα ο Άρης βέβαια ρίχνει και τον Μπάσα στο κόλπο. Αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να παίξει και αυτό το ρόλο του. Αλλά σίγουρα πρόκειται για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Δεν μιλάμε για κάποιο συμπλήρωμα. Αλλά μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει 150 κοντά συμμετοχές στην Bundesliga, έχει 50 πόσες συμμετοχές στην Εθνική Αλβανία. 43 έχει... με 2 γκολ. 2-3. 3 έχω διάβασα κάπου. Τέλος πάντων. Τα γκολ τώρα. Είναι μια καλή περίπτωση για το κέντρο της άμυνας. Το διαβάσατε χθες αποκλειστικά στο Λαμπαουτάρης και το ακούσατε εδώ στο Λίμπερο. Και σήμερα ήρθε η επιβεβαίωση από τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος μίλησε, κάτσε να πω και την πηγή, μίλησε σε ένα. Μπορείς να το προφέρεις, πώς λέγεται? Γιατί να μπορώ? Επειδή είναι λίγο περίεργο. Τελεσπορτ Αλ, εντάξει. Τελεσπορτ Αλμπάνια, ρε. Μια χαρά. Εντάξει, Χρυσάνθεμ, εντάξει. Εντάξει, Χρυσάνθεμ, εντάξει. Κινέζικο ήταν. Εντάξει. Κινέζικα τα πράγματα μάθουμε σιγά σιγά. Να μάθεις. Εν τω μεταξύ, Κινέζικα που λέμε δεν είναι έτσι το όνομα του Κινέζου. Πώς είναι? Όπως είναι γραμμένο στη φανέλα. Πώς είναι? Αλλιώς είναι. Δηλαδή? Το τελευταίο είναι πρώτο. Ναι. Και τα άλλα είναι μαζί και κολλημένο. Αυτοί διαβάζουν τα δεξιά. Δηλαδή είναι σαν να άκου, το λένε αυτόν τον Νίκο Παπαδόπουλο, ναι. Και εμείς τον γράψαμε ότι το λένε Δούλο Πάπα Νίκο. Oh. Έτσι, αυτό κάναμε εμείς.
Θα μου πει τώρα. Και πού να το ξέρεις. Προφανώς τώρα στον συνάδελφο που το ανέβασε, κάποιος του το έδωσε. Τον ναι. Από προχθές τον Γιουνγκ Τσουντσίνγκ, πώς το λένε, Τσουντσίνγκ Τσόνγκ. Κύριος Λιάνγκ. Αυτός. Δεν είναι έτσι. Κάπου το Λιάνγκ νομίζω ότι είναι το μικρό του. Κάπως έτσι, κάπου το διάβασα, σε αγγλικό το διάβαζα. Ναι. Και σε σχέση με, το, με τα Royal, αυτό το... Royal Group. Και... Μετά το διάλειμμα των 5.30 θα σας πούμε κάποια πράγματα για αυτό το κόνσεπτ και όλη την φάση αυτή, ώστε να μην τρελαίνεστε, να έχετε την ενημέρωση την ακριβέστατη και όχι είτε μπούρδες 300 εκατομμυρίων ευρώ που ήδη κυκλοφορούν δεξιά και αριστερά, είτε και την άλλη πλευρά ότι είναι τσικιρικιτζίδες και σιγά τώρα τους πήραν εδώ μαζί, είναι στο επόμενο Survivor με τον Οδυσσέα Τσάνκ και όλα τα υπόλοιπα. Δεν ισχύει αυτό. Μιλάμε για κολοσσό. Μιλάμε για τεράστια εταιρεία που όντως κάνει μια χαψιά τον οποιοδήποτε στην Ελλάδα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι αυτοί βάζουν τα λεφτά στον Άρη. Και δεν είναι μπούφι. Επειδή εμείς θέλουμε μεγαλεία οτιδήποτε άλλο να πετάνε εκατομμύρια. Αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει προοπτική. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα σας τα πούμε μετά το διάλειμμα των 5 και 30. Όπως θα σας πούμε επίσης, τι γίνεται με Σιώπη Μαρτίνες, που είναι ενεργές περιπτώσεις για τον Άρη, τι γίνεται με Βίτορ, είπαμε για τους Κινέζους ότι θα το αναπτύξουμε, τι γίνεται με την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού που δεν έχει καμία σχέση με πλάνο βιωσιμότητας, με αδειοδότηση σε πρώτο, δεύτερο βαθμό κτλ. Γιατί δεν υπάρχει πρώτος, δεύτερος βαθμός στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα τα οποία προσκομίζεις και εφόσον, όπως λέει η πλευρά του Άρη, τα έχει προσκομίσει όλα, αύριο θα πάρει την άδεια κανονικά. Δεν έχει να κάνει ούτε με τη βιωσιμότητα, ούτε με την ΕΡΤ, ούτε με κάτι άλλο. Γιατί κυκλοφόρησε αυτό δεξιά-αριστερά. Αλλά και νομίζω δεν έχουν ευθύνη και οι συνάδελφοι, γιατί ρωτάνε και τους απαντάνε. Και τους λένε, παιδιά, από τη βιωσιμότητα. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Δεν εξετάζει τη βιωσιμότητα της ομάδας από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Εξετάζεται αν οφείλεις έστω ένα ευρώ στο δημόσιο, κυρίως στο δημόσιο και στο ΙΚΑ, ασφαλιστικούς φορείς κτλ. Αν οφείλεις σε ποδοσφαιριστές, αν είναι εντάξει τα χαρτιά σου, αν είναι εντάξει τα διοικητικά σου συμβούλια, αν είναι εντάξει το μετοχολόγιο σου και όλα τα υπόλοιπα. Όσο για τις μπούρδες που κυκλοφόρησαν, ότι ο Άρης έχει διπλό αφημί και γι' αυτό δεν θα πάρει άδεια και διάφορες τέτοιες μπούρδες, να ενημερώσουμε όσους τις κυκλοφορούν και άντε αυτοί τις κυκλοφορούν για τα προσωπικά τους συμφέροντα. Το δυσάρεστο είναι ότι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και μάλιστα και στην κρατική τηλεόραση και στο κρατικό ραδιόφωνο τα αναπαράγουν. Πήρε και πέρσι και πρόπερσι για το αφημί. Άδεια. Γιατί είναι μια άλλη εταιρεία και έχει αποφανθεί και η FIFA και η UEFA και η ΕΠΟ για αυτό. Αλλά επιμένουν κάποιοι να λασπολογούν και τώρα άλλοι άθελα και άλλοι επίτηδες, επειδή βλέπουν ότι τσιμπάνε ακόμα οι Αριανοί και απορώ πώς τσιμπάτε ακόμα, όταν 135 φορές έχει αποδειχτεί ότι σας λένε μπούρδες, μπαίνουν σε τέτοιες διαδικασίες για να τρελαίνουν τον κόσμο. Τέλος πάντων, ας τελειώσει και φέτος αυτή η διαδικασία με Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και με την αδειοδότηση. Έτσι και αλλιώς θέμα συμμετοχής λόγω της ΕΠΟ δεν υπάρχει, ένα πρόστιμο 20.000 είναι και αυτό νομίζω ότι πλέον με το τηλεοπτικό συμβόλαιο θα τελειώσει. Ας τελειώσει λοιπόν και αυτό το ζήτημα για να μην ξανασχοληθούμε και για να μην μπορούν και όλοι αυτοί τη χάρπαστη να δημιουργούν πρόβλημα στον Άρη. Πάμε στο break των 5.30 και θα επανέλθουμε. Έχουμε και για τον μπάσκετ που ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία του και είδατε τα Αριανάκια είναι παντού. Αν δεν το είδατε, μπείτε στο site στο labautaris.com να δείτε πώς υποδέχτηκαν την ομάδα στο σημείο που θα κάνει την προετοιμασία. Και πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για να επανέλθουμε και να σας μιλήσουμε για όλα όσα προανέφερα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 40 λεπτά μετά από τις 5. Ακούτε Libero 107,4. All About Aris On Air. Χρήστανθο Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα. Παρά θα πάμε μέχρι και τις 7. FM και έρνω τα μηνύματά σας στο 54526 με χρέωση 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μαζί μας και η Ρεγκίνα, όπου θα βρείτε είδη και αξεσουάρ μπάνιο όπως και υδραυλικά είδη. Μπορείτε να μπείτε τώρα στο site regina-banio.gr για να ξεφυλίσετε τον κατάλογο με τα προϊόντα της Ρεγκίνα, τα οποία μπορείτε να βρείτε επίσης σε επιλεγμένα καταστήματα, αν θέλετε να κάνετε μια ανακαίνιση στο μπάνιο σας ή αν κάνετε σπίτι, έτσι, και θέλετε να φτιάξετε το μπάνιο σας. Να πάτε στην Ρεγκίνα, που είναι μαζί μας την πρώτη ώρα της εκπομπής. Πώς θα σας συνεχίσουμε, θα μας πεις για τους Κινέζους? Θα σας πω, ναι. Ωραία. Γιατί έσκασε πολύ ξαφνικά. Καθόλου ξαφνικά. Εντάξει, ήταν κάτι το οποίο
ο Θοδωρής Καρυπίδης το δούλευε εδώ και καιρό. Και να αναφέρω κάτι το οποίο έγινε χθες, όταν η ΠΑΕ εξέδωσε τη συγκεκριμένη ανακοίνωση ότι για κανένα δεκάλεπτο έπεσε η επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας. Όταν βγήκε η συγκεκριμένη ανακοίνωση. Και εμείς χθες είχαμε τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα μέσα στο καλοκαίρι. Με αυτά που βγήκαν το βράδυ. Από τις 5.30 μέχρι τις 9 είχε μέσα τον κόσμο που είχε τις δύο προηγούμενες μέρες και πίστεψε με, είχε πολύ κόσμο και τις δύο προηγούμενες μέρες. Και με το θέμα του Μαύραη και με το θέμα του κινέζικου φαντ της Royal Group. Με τους Κινέζους ασχολήθηκαν περισσότερο. Κυρίως, ναι, εντάξει. Και ένα δεκαετές μνημόνιο εκεί που η Ελλάδα βγαίνει τα δικά της τα μνημόνια. Ξεκίνησε έτσι. Είναι σαν της Ελλάδας τα μνημόνια, σας τα πάρουν πίσω. Καλά, δεν σου είπα ότι είναι ίδιο μνημόνιο, εντάξει, μην τρελαθούμε. Εκεί που βγήκαμε από μνημόνια σαν χώρα, ο Θόδωρος Καρυπίδης πρόσθεσε ένα δεκαετές μάλιστα μνημόνιο συνεργασίας με τον κύριο Λιάνγκ, ο οποίος ηγείται της Royal Group. Χρήσα θα της αλτίδη. Η Royal Group λοιπόν είναι πραγματικά εφάμιλη του Libero Media Group. Όχι. Είναι λίγο μεγαλύτερη. Λίγο. Εντάξει, ο τζίρος που κάνουν αυτές οι εταιρείες είναι για τα ελληνικά δεδομένα ακατανόητη η τζίρη τους. Η περιουσία επίσης των ανθρώπων αυτών είναι επίσης αδιανόητη για τα ελληνικά δεδομένα. Οι πλούσιοι στην Ελλάδα, στην Κίνα είναι φτωχοί. Μιλάμε για απίστευτα ποσά, μιλάμε για δισεκατομμύρια δολάρια. Mm-hmm. Έτσι μετράνε την περιουσία τους. Τη μετράνε και στα δικά τους, πώς θα είναι τα... Το γεν έχουν αυτή. Την κινέζικη. Την γεν είναι στο... Στην Ιαπωνία. Στην Ιαπωνία είναι το γεν. Τι έχουν, κινέζικη λίρα. Όχι ρε, δεν θυμάμαι τώρα το... Πώς λέγεται τώρα το νομισμά τους. Της Κίνας. Άντε εσύ, Γαβάλο, που λέμε. Κάτσε ρε. Κάτσε στο νόμισμα της Κίνας. Θέλαμε. Νόμισμα Κίνας. Κάτσε. Το κινέζικο γουάν. Αυτό είναι το νόμισμα. Γουάν Κίνας. One. Number one. Number one. Καλώς ήρθε το one. Η περιουσία, όπως λέγεται, γιατί δεν είμαι και στο εθνικό λογιστήριο του Κομμουνιστικού Κόμματος και της Κίνας, της συγκεκριμένης φάτσας που είδαμε να παίρνει τη φανέλα του Άρη με το όνομά του, είναι περίπου 4,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Ψυχουλάκια. Αλλά αυτό, παιδιά, σε καμία των περιπτώσεων δεν σημαίνει ότι θα βάλει ο τύπος έστω και ένα ευρώ από αυτά τα 4,3 δισεκατομμύρια στον Άρη. Το ότι έχει όλα αυτά τα χρήματα δεν σημαίνει σε καμία των περιπτώσεων ότι πήρε τον Άρη, ότι θα πάρει τον Άρη, ότι θα κάνει κάτι σχέση με τον Άρη. Αντιλαμβάνεστε όμως από το γεγονός ότι η ανακοίνωση της συμφωνίας έγινε μέσω Άρη. Και πήγε στο Ρήσιο. Γιατί έγινε μέσω Άρη? Τι έγινε μέσω Άρη? Γιατί έγινε μέσω Άρη? Ποια είναι η πιο προβεβλημένη εταιρεία του Θόδωρου Καρυπίδη? Ο Άρης. Ποια είναι η πιο λαοφιλής εταιρεία του Θόδωρου Καρυπίδη? Ο Άρης. Ποια είναι η εταιρεία που βάζει πάντα μπροστά όταν συστήνεται ο Θόδωρος Καρυπίδης οπουδήποτε? Ο Άρης. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν θα πουλούσε ποτέ ο Καρυπίδης με ποσά σε δόσεις. Όταν τα πάντα στηρίζονται όσον αφορά και τον ίδιο προσωπικά στον Άρη, υπό την έννοια ότι είναι ό,τι πιο καλό branding για τον ίδιο. Το πιο εμπορικό προϊόν. Πέρα από όλα όσα ακολουθούν. Ναι. Το να είσαι πρόεδρος σε μια ομάδα όπως ο Άρης. Και στην καλή και στη στραβή. Βλέπε Λάσκαρη πέρσι. Για να είμαστε ακριβείς. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε μια τέτοια ομάδα προφανώς και θέλει να λειτουργούν υπέρ του όλα όσα μπορούν να του προσδώσει αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος. Εκτός αν θέλετε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο και να μην σκεφτόμαστε ότι ο Καρυπίδης, ένας από τους λόγους που παρέμεινε στον Άρη την δεύτερη χρονιά της Β' Εθνικής, ήταν και αυτός. Από την άλλη όμως θα σου πει ο Καρυπίδης, ναι, πολύ ωραία, εγώ όμως έχω βάλει 4, 5, 6 πόσα έχω βάλει. Αυτό θα μας το πει. Το πόσα είναι ακριβώς αυτά τα οποία έχει βάλει. Άρα δικαιούμαι
και να ομιλώ και να κάνω κάποια πράγματα. Η πρόθεση λοιπόν του Καρυπίδη σε κάθε περίπτωση είναι οι Κινέζοι να μπουν στον Άρη. Η πρόθεση του Καρυπίδη είναι, και έχω την αίσθηση ότι καθόλου τυχαία δεν έγινε η αναμόρφωση του Ρησίου και η αναμόρφωση του Βικελίδης, είναι να μπουν στον Άρη μέσω αρχικά αθλητικών εγκαταστάσεων. Ο Κινέζος δεν πρόκειται να έρθει και να σου πει πάρε 20 εκατομμύρια για να τα δώσεις στον επόμενο Μπρούνο Γκάμα και στον επόμενο Ματέο Γκαρσία. Mm. Ο Κινέζος όμως μπορεί να σου πει πάρε 20 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξεις το γήπεδό σου. Ο Κινέζος μπορεί να σου πει φτιάξε 20 εκατομμύρια ευρώ για να φτιάξεις αθλητικές σου εγκαταστάσεις και πάρε άλλα 10 να κάνεις ένα ξενοδοχείο εδώ πέρα και να σε θα φιλοξενείς διάφορες ομάδες, διάφορες καταστάσεις, τις ακαδημίες σου. Ένα αθλητικό κέντρο με λίγα λόγια. Ναι. Ναι. Ο Κινέζος μπορεί να χρησιμοποιήσει εντός εισαγωγικών με τη δική σου βοήθεια το branding Aris FC για να φέρει δύο κινέζικες ομάδες και να πας και εσύ δύο φορές εκεί και να βγάλεις με δύο ταξίδια από εμπορικούς με εμπορικούς τρόπους το budget μια σεζόν. Πιθανόν. Που αυτή τη στιγμή πάνε η Manchester και η Liverpool και αυτές οι ομάδες, γιατί φυσικά αυτές θα πάνε στην Κίνα και όχι εσύ. Ο Κινέζος γενικότερα δεν θα πετάξει ποτέ λεφτά. Ο Κινέζος δεν είναι Ρώσος. Εγώ βλέπω μια τεράστια λοιπόν προοπτική προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία όμως είναι σε πολύ αρχικό στάδιο, και επίσης βλέπω και κάτι άλλο. Όταν μιλάμε για ένα τέτοιο μέγεθος και ο άνθρωπος που έχεις εσύ ως ηγέτη διοικητικό συνεργάζεται με αυτό το μέγεθος, έχεις και μία ακόμα προσδοκία. Ότι εφόσον πηγαίνει καλά ο Καρυπίδης, και εδώ δεν μιλάμε να παίρνει ψίχουλα, όταν μιλάμε για αυτές τις δουλειές, έχεις την προσδοκία ότι θα πηγαίνει καλά και ο Άρης. Γιατί αυτά έχουν μία επίδραση ο ένας τον άλλον. Η λέξη κλειδιά λοιπόν στην χθεσινή ανακοίνωση είναι δύο. Τρεις είναι για την ακρίβεια, απλά η μία προσδιορίζει μία άλλη λέξη που θα μπορούσαμε να την ακούσουμε κάλλιστα. Η άλλη είναι η αιτία που ακούσατε τις προηγούμενες μέρες και διαβάσατε, και φυσικά υπήρξαν αυτοί οι οποίοι είτε γιατί τα παιδιά τους πηγαίνουν στις ακαδημίες τις τωρινές, είτε γιατί δεν ξέρουν τι πάει να γίνει, είτε γιατί πρέπει να πούμε κάτι αρνητικό για την πρόθεση της ΠΑΕ, το βάλω στο στόχαστρο και λέμε για τη λέξη ακαδημία. Και εδώ να διευκρινίσω κάτι. Θεωρώ ότι η δουλειά που κάνει ο Δημήτρης ο Καραμαλής και το staff της Ακαδημίας είναι εξαιρετική. Πήρε τις Ακαδημίες από την ολοκληρωτική ανυπαρξία και τα όποια προβλήματα και ζητήματα υπάρχουν όλα αυτά τα χρόνια υπάρχουν γιατί ακριβώς πριν υπήρχε ανυπαρξία και δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Θα ήταν αχάριστος όποιος δεν αναγνώριζε την προσφορά και του Δημήτρη Καραμαλή και των υπόλοιπων συνεργατών του, τώρα δεν τους λέω όλους, ο Πάνος ο Αλεξιάδης, ο Παπαδόπουλος, όλοι όσοι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, τέλος πάντων, μήπως σε ονοματολογία ξεχάσω κάποιον, που πέρα από όλα τα υπόλοιπα έφτιαξε και γήπεδα. Οι παίκτες έχουν μια στολή κυτρινό-μαυρή κανονική και όλο τον οργισμό τους και όλα τα υπόλοιπα, συμμετείχε σε διεθνή τουρνουά, σε διάφορες καταστάσεις κτλ. Θα ήταν αχαριστία λοιπόν αυτή η προσπάθεια να μηδενιστεί. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν γεννιέται μια προοπτική σε σχέση με την ΠΑΕ, γιατί ο Εραστέχνης δεν θα χάσει τις ακαδημίες και η δουλειά δεν θα σταματήσει εκεί, αλλά άμα γεννιέται μια προοπτική μεγαλύτερη πριν την δούμε
πριν την αξιολογήσουμε, θα την απορρίψουμε. Η λέξη λοιπόν ακαδημίες που μπήκε στην ανακοίνωση μπήκε γιατί ακριβώς ο Καρυπίδης έχει συμφωνήσει με τους Κινέζους και βλέπετε ότι και με τον Ντόν Παπαδόπουλο σε παρόμοια κατάσταση πήγε να προχωρήσει. Πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και πάνω σε αυτό το κομμάτι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, αν δείτε καμιά ομάδα τσιντσαντσών 16χρονων και 17χρονων να έρχονται στο Ρήσιο, γιατί τώρα μπορούν να έρθουν και να φιλοξενηθούν σε κάποιο ξενοδοχείο και να παίξουν και να προπονούνται στο Ρήσιο, μέχρι πέρσι ούτε για αποχωρητήριο θα πηγαίνανε. Και ταυτόχρονα δείτε εμπορικές συμφωνίες μεγάλες για τον Άρη, τότε θα αντιληφθείτε τι σημαίνει δουλειά μέσω των ακαδημιών. Και το δεύτερο, το οποίο είναι ένα κομμάτι στο οποίο υπάρχουν πολλά λεφτά στην Ελλάδα, εφόσον έχεις κεφάλαιο, και προφανώς αυτοί έχουν κεφάλαιο, και υπάρχει στην ανακοίνωση, λέγεται αθλητικός τουρισμός. Όλα αυτά όμως είναι σε πρώιμο στάδιο και η επιτυχία τους θα εξαρτηθεί από το πώς θα τα αξιοποιήσουν οι από χθες έχοντες υπογράψει το δεκαετές μνημόνιο συνεργασίας. Αν το πάνε καλά το έργο, αν βοηθήσει η περιφέρεια, φαντάζομαι ότι θέλει να βοηθήσει η περιφέρεια, δεν θέλει να βοηθάει μόνο μια ομάδα στην πόλη, όπως έχει κάνει με πάρα πολλούς τρόπους και με τεράστιες διευκολύνσεις στον διοικητικό ηγέτη αυτή της ομάδας στην πόλη, σε σημείο του να βγαίνουν τα περιοδικά και να έχουν τη φάτσα του Τζιτζικώστα από πίσω. Αν λοιπόν βοηθήσει η περιφέρεια, βοηθήσει η πολιτεία, όχι τον Άρη, βοηθήσει χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα να βγάλουν μεροκάματο. Πάτε μας, τσαμπουνάτε τόσο καιρό. Στη ΣΕΚΑΠ άνοιξε τις, για τις οικογένειες και άμα πληρώσει το πρόστιμο που έχει βγει την ελληνική δικαιοσύνη, οι οικογένειες σε πολλές περιπτώσεις και ορθώς δεν λέγονται, δεν γίνονται σημείο αναφοράς οι οικογένειες στους οποίους οφείλονται χρήματα από όλο αυτό το μέγα σκάνδαλο με τα σούπερ μάρκετ που εμπλέκεται και ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης βέβαια τι λέει, ναι, εγώ τα χρωστάω όλα αυτά στους εργαζόμενους γιατί είμαι ο τελευταίος, αλλά μου χρωστάνε τα τριπλάσια και τα τετραπλάσια ο Μαρινόπουλος και όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λέει, τα δικαστήρια θα αποφαθούν. Ήδη έχει μία δικαίωση για 8 εκατομμύρια. Τα οποία όλος περιέργως δεν ήθελαν την πολιτεία να εκχωρηθούν το 1,5 στους εργαζόμενους να πάρουν τα λεφτά τους. Μην ξαναεπανέρχομαι, δεν μας ενδιαφέρει και επί της ουσίας αυτό το θέμα. Επειδή λοιπόν υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να γίνουν και μέχρι να γίνουν μπορούν να είναι πολλοί οι καλοθελητές που θα βάλουν εμπόδια. Εγώ κρατάω χαμηλά την μπάλα και κρατάω μικρό καλαθάκι. Όχι ως προς το ποιοι είναι αυτοί, οι οποίοι είναι κολοσσός, αλλά ως προς το αν τελικά αυτά τα χρήματα φτάσουν με κάποιο τρόπο και μπουν και επενδυθούν και στον Άρη με τους τρόπους που σας είπα λίγο πριν. Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για ένα τεράστιο προσωπικό deal του Καρυπίδη. Αν αυτό φέτος, του χρόνου, του παραχρόνου αποτελέσει αιτία εκτόξευσης του Άρη, θα το δούμε στην πράξη. Αλλά επειδή εδώ και χρόνια ακούω τον κάθε λογής τσαρλατάνο να σημειώνει ότι φέρνει επενδυτές ή τον κάθε τσαρλατάνο να το παίζει επενδυτής και ήταν ελάχιστες μέχρι τώρα οι καλές προθέσεις από ένα-δυο ανθρώπους. Το αν θα είχαν επιτυχία ή όχι δεν το ξέρω. Και μιλάω και για περιπτώσεις που πήγαν και στον Καρυπίδη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια, αυτό το οποίο λέει στους πάντες, από την πρώτη μέρα που ήρθε στον Άρη, ήταν για αυτούς τους Κινέζους, αυτούς τους συγκεκριμένους.
Μετά λοιπόν από 3 χρόνια στον Άρη, έφτασε στο σημείο να τους ανακοινώσει. Αν λοιπόν υπάρχει ποτέ μια προοπτική επενδυτή με τις έννοιες και τα χρήματα και τον τρόπο που σας είπα λίγο πριν, που θα ήθελε να προχωρήσει ο τωρινός μεγαλομέτοχος, είναι αυτή. Και με αυτούς εκτίθονται όλοι αυτοί που στον κάθε ένα που μας κουνούσε τα πρώτα 100-150 χιλιάρικα ήταν έτοιμοι να δώσουν τον ποπό τους, όπως τον δώσαμε όλοι μας στην απόγνωσή μας στο Λάσκαρη, στο μπάσκετ, μπροστά στο κίνδυνο της διάλυσης της ομάδας. Αυτό γίνεται εδώ για κάποια χρόνια. Και φτάσαμε μεγαλοεπενδυτές να χρωστάνε στον Αριστέχνη 196 χιλιάρικα. Επενδυτές να μην μπορούν να εξασφαλίσουν το δίκαιο της ανόδου του Άρη, γιατί κάποιοι στην ΕΠΟ αποφάσισαν να αλλάξουν παρανόμως τον ΚΑΠ και ο Άρης ήταν τόσο ανίσχυρος αλλά και τόσο μη ικανός να ανταπεξέλθει. Α, και πώς να ανταπεξέλθει όταν από τη μία έχει νομικό επιτελείο αυτούς που τα προηγούμενα χρόνια ερχόταν και του κάναν προσφυγές εναντίον του και μετά τους βάλαμε μέσα στο σπίτι μας και λέγανε και σε όλους εμάς, παιδιά, μην μιλάτε τώρα για το καλό του Άρη, να ανέβει η ομάδα και μετά τα λύσουμε όλα, τα πούμε όλα μετά. Αυτές λοιπόν οι λούμπες και από τη δικιά μας την πλευρά δεν θα ξαναυπάρξουν. Αν υπάρχει κάτι σε σχέση με τέτοιους ανθρώπους και βλέπετε ότι το κάνουμε και προσπαθούμε να το κάνουμε, γιατί θέλω να πιστεύω ότι μάθαμε από τα λάθη μας, αυτό πολλές φορές όταν είσαι απ' έξω το καταλαβαίνεις μόνο, δεν θα ξαναγίνει. Όταν ο Άρης λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια έρχονταν ο καθένας και επειδή πετούσε ένα πεντακοσάρικο πάνω στο τραπέζι νομίζαμε ότι είναι μεγιστάνας και ήμασταν έτοιμοι να τα δώσουμε όλα, υποβιβάζοντας και υποσταθμίζοντας και υπό το μηδέν που λέει και ο Μακρόπουλος τον μεγαλύτερο σύλλογο στη Μακεδονία, τώρα να ξέρετε ότι αν υπάρχει μια προοπτική, όχι γιατί αυτή είναι η καλύτερη λύση, αυτό θα αποδειχθεί μόνο στην πορεία, αλλά γιατί αυτή θέλει αυτός που έχει το κουμάντο, θα είναι αυτή. Αν πιστεύετε ότι μπορούμε να προσεγγίσουμε κάποιον άλλον επενδυτή, δεξιά και αριστερά, όταν αυτός που έχει τις μετοχές συνδιαλέγεται με τους συγκεκριμένους, αντιλαμβάνεστε το πόσο χαζοί ήταν όσοι, και να με συγχωρέσουν για το χαρακτηρισμό, αλλά η χαζομάρα έγκυται στο γεγονός ότι δεν περίμεναν να δουν τι θα έρθει, φώναζαν πριν από 2 μήνες ότι ο Άρης διαλύεται επειδή φεύγει ο Πλατέλας. Η άγνοια και εμένα πολλές φορές με έχει οδηγήσει σε λάθος αποφάσεις. Όχι όμως σε δημόσια τοποθέτηση πλέον. Άρα, για να τελειώνουμε σε σχέση με τους, Κινέζους, για να τελειώνουμε εσείς με τους Κινέζους. Σε σχέση με τους Κινέζους. Ναι, όχι, πρέπει να βγάλουμε το live, φυσικά. Ας το βρει, βγες έξω να το βρεις με το τέτοιο. Άμα μιλάει ο Λουτσέσκου θα τον κάνουμε. Όχι από εδώ, από εκεί. Όχι από το μικρόφωνο μέσα στο στούντιο. Και έτσι είναι επικαιρότητα. Και επειδή πολλές φορές μου στέλνετε μηνύματα διάφορα, τη Δευτέρα ας πούμε, για να καταλαβαίνετε, γιατί έχουμε διακόψει την εκπομπή για να ακουστεί κάτι του ΠΑΟΚ. Έτσι είναι στο Λίμπερο. Τη Δευτέρα που είναι 12 η ώρα εκπομπή του ΠΑΟΚ θα παίξει ο Γουλιέλμος. Η επικαιρότητα είναι το πρώτο εδώ και βλέπετε ότι προσπαθούμε και κρατάμε τις ισορροπίες σε όλα. Όταν υπάρχει επικαιρότητα σε σχέση με κάτι άλλο, όχι από εκεί ρε Νίκο, από το ίντερνετ, Nova είναι. Στο ίντερνετ μπαίνεις, Nova Sports. Εκεί μιλάει και το βγάζουμε από εκεί. Τι δεν ξέρεις, 132 χρόνια είσαι στο Λίμπερο. Λοιπόν,
Και για να τελειώνουμε λοιπόν με τους Κινέζους, τους καλωσορίζουμε. Είναι μια τεράστια ελπίδα για να αλλάξει επίπεδο ο σύλλογος, αλλά θα ασχοληθούμε με όλους αυτούς όταν και αυτοί μας δώσουν το έρισμα και μακάρι μαζί με το έρισμα να είναι και κανένα 2, 3, 4, 5 εκατομμύρια ευρώ. Που για αυτούς είναι ψίχουλα. Γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να κάνουν τις δουλίτσες με τον Καρυπίδη, να σηκώσουν ένα ξενοδοχείο, να πηγαίνουν να κάνουν βουτιές στην πισίνα και να πούνε Άρης FC, ah, no, thank you very much, I have a cert, ο Φάρης. Nothing more. No football. Πεπραγμένα γεγονότα, πραγματικά γεγονότα, λεφτουδάκια αν έρθουν φυσικά, αλλά όταν και εφόσον έρθουν. Μέχρι τότε, ο ιδιοκτήτης λέγεται Καρυπίδης, τα πεπραγμένα του τα γνωρίζουμε, τα χρήματα που έχει βάλει τα γνωρίζουμε, τα δεδομένα τα οικονομικά της ομάδας είναι συγκεκριμένα και θα πρέπει να τηρηθούν με μεγάλη προσοχή όλες εκείνες οι γραμμές, οι κόκκινες, ώστε να μην τρέχουμε όπως παλαιότερα και αν με το καλό έρθουν τα γεν, τα γουάνκ, τα ευρώ, τα δολάρια και ό,τι άλλο, να μεγαλώσουμε και τα budget, να φέρουμε και άλλους παίκτες, να μεγαλώσουν και τα συμβόλαια, να χτίσουμε και το νέο Μπερναμπέου του Βικελίδης και να ανεβάσουμε επίπεδο το σύλλογο. Μέχρι τότε, ηρεμία, ψυχραιμία, χαμηλά την μπάλα όσον αφορά τα οικονομικά μας δεδομένα ή αν θέλετε υψηλά μέχρι εκεί που μπορούμε, πρωταθλητισμός σε νεοτροπία. Και αν θέλει ο Άρης να βγει στην Ευρώπη, πρέπει να κάνει πρωταθλητισμό όλη τη σεζόν, όπως λέει και ένας φίλος μου εδώ έξω, για να ανακτήσει αρχικά η ομάδα την έγκλη του παρελθόντος, γιατί στη δική μας την καρδιά και στο δικό μας το μυαλό ο Άρης είναι ο μεγαλύτερος σύλλογος, αλλά βλέπετε ότι πολλοί δεν τον αντιμετωπίζουν έτσι και δεν τον αντιμετωπίζουν όχι κάποιοι, κάποιοι επειδή είναι στημένοι, κάποιοι γιατί είναι εχθροί, αλλά και κάποιοι γιατί έχουν άγνοια. Γιατί ασχολούνται 4-5 χρόνια με τη δημοσιογραφία και βλέπουν τον Άρη στη Γάμα και στη Β' Εθνική. Ή τον Άρη να προσπαθεί να σωθεί. Και δεν έχουν ιδέα το τι είναι αυτή η ομάδα. Βλέπουν 15.000 κόσμο με τη Δόξα Δράμας και λένε «Ω, στη Β' Εθνική 15.000 κόσμο, πώς έγινε αυτό?» Για μας δεν είναι περίεργο. Δεν είναι κάτι μη φυσιολογικό. Είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό και είναι και λίγος ο κόσμος. Γιατί ξέρουμε τη δυναμική του συλλόγου. Μην εκπλήσεστε λοιπόν όταν κάποιοι μιλάνε για νέο φώτι στο Άρη. Είναι κάτι ανάμεσα στην άγνοια και την ασχετοσύνη. Δεν λέω για αυτούς που παναπικάρουν. Και ειδικά στην Αθήνα και στα site της Αθήνας, γιατί έχω συνεργαστεί και παλαιότερα, αλλά και πρόσφατα με τα δύο μεγαλύτερα, όταν έχουν 5 εκατομμύρια μοναδικούς χρήστες το μήνα και αυτή τη στιγμή με το μεγαλύτερο. Στην Αθήνα λοιπόν έχουν μια άλλη αίσθηση, κουλτούρα, άποψη και σκέψη. Γι' αυτό προσπαθώ πολλές φορές να γράψω θέματα και πράγματα τα οποία μπορεί να ενοχλούν στην όμορφη Θεσσαλονίκη, αλλά στην Αθήνα τους είναι άγνωστα. Είτε αφορά χρέη, είτε αφορά διαιτητές, είτε αφορά σχέσεις κουμπάρων, είτε αφορά συνδέσμους που παίρνουν κούτρα τους τα κτίρια από τους δήμους, είτε πολλά άλλα πράγματα. Γι' αυτό πολλές φορές αναφέρομαι στη διεισδυτικότητα την επικοινωνιακή που πρέπει να έχουν οι αριανές πένες ή τα αριανά πληκτρολόγια στην Αθήνα. Δεν έχει ουσία αν τα λέω εγώ εδώ στο Λαμπαουτάρης ή τα γράφω στο Λαμπαουτάρης ή τα λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης ή όποιος άλλος στο Yellow ή τα λέγαμε στον Άρης FM ή τα λέγαμε στα Αθλητικά Νέα ή τα γράφει κάποιο άλλο αριανό site ή οτιδήποτε άλλο. Η δυναμική των αριανών μέσων είναι συγκεκριμένη, είναι πολύ μεγάλη στη Θεσσαλονίκη και χαιρόμαστε γι' αυτό και μεγαλώνει τώρα που η ομάδα επιστρέφει. Αλλά δεν έχει καμία σχέση
με τη δυναμική και τη διεισδυτικότητα ενός ουδέτερου μέσου στην πρωτεύουσα. Και αν σας πιάνει τρέλα μερικές φορές και λέτε «Α, μη αυτό, κλείστο κύριο». Όχι. Το κλείστο και το φύγε είναι αυτό που θέλουν. Το να είσαι εκεί και να γράφεις και να μιλάς για να σε διαβάζει ο οπαδός του Ολυμπιακού, της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μας διαβάζουν και εδώ πέρα. Και να διαβάζουν, γιατί τώρα βλέπετε παίζει ένα παιχνίδι με τον Κομίνη. Θέλετε να σας πω πότε μιλήσα πρώτη φορά για τον Κομίνη? Λεβαδιακός Άρης 2-1. Το θυμάστε το παιχνίδι? Είναι του κάπου εκεί στο 8, στο 9. Ο Μασάδο ήταν προπονητής στον Άρη. Ο Μασάδο. 1-1, όχι 2-1. Κύριος Κομίνης τότε έπνιξε πέναλτι υπέρ του Άρη. 2. Δεν απέβαλε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για τράβημα φανέλας παίκτη του Λεβαδιακού. Φάγαμε γκολ από ανύπαρκτο φάουλ. Και την επόμενη μέρα εγώ ούρλιαζα για τον Κομίνη, ο οποίος ήταν στα πρώτα του βήματα. Και ακριβώς επειδή ήταν στα πρώτα του βήματα, εξελίχθηκε όπως εξελίχθηκε. Από το ίδιο σύστημα που κάποιοι το βρίζουν. Τι έκανε λοιπόν ο Κομίνης πέρσι? Έκανε αυτό το μπάχαλο με τον γκολ. Ποιανού ήταν η υπόδειξη όμως? Επί της ουσίας. Του βοηθού. Έχετε δει ξανά να παραπέμπετε και να τιμωρείτε διαιτητής για λάθος του βοηθού? Και αν το έχετε δει, αυτό φτάνει στην καρατόμηση? Όχι. Απλά η καρατόμηση ήταν η επικοινωνιακή πίεση που υπήρξε για τον Κομίνη. Και ένα παιχνίδι brand fair ανάμεσα στον ΠΑΟ και την ΑΕΚ για το αν θα μείνει ή θα φύγει. Και σε αυτό νίκησε η ΑΕΚ. Γιατί έμεινε. Εδώ είμαστε, ο Λαμπαουτάρης on air στο Λίμπερο 107,4. Θα πάρουμε και μισή ώρα από τις 7 μέχρι τις 7.30 για το χρόνο που χάσαμε. Για να είστε πλήρως ενημερωμένοι, γιατί έχουμε αρκετά πράγματα για να πούμε. Λέγαμε κάποια πράγματα σε σχέση και με τους Κινέζους και όλα τα υπόλοιπα. Θα πούμε και για τα μεταγραφικά. Πάμε να πούμε για Σιώπη και για Μαρτίνες. Είναι δύο περιπτώσεις που σας έχω πει από χθες ότι απασχολούν και απασχολούν σοβαρά τον Άρη. Επίσης, σας είπαμε από χθες ότι μέχρι αύριο θα υπάρχει οριστική εξέλιξη, θετική ή αρνητική. Το τελευταίο 48ωρο υπάρχει μια αισιοδοξία από την πλευρά του Άρη ότι θα κλείσουν και οι δύο περιπτώσεις. Οι δικές μας πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μαρτίνες θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι σχεδόν σίγουρος ότι έρχεται στον Άρη. Ο Σιώπης έχει και αυτός αρκετές πιθανότητες να έρθει στον Άρη. Είναι λίγο πιο πολύπλοκη η περίπτωσή του, αλλά υπάρχει αισιοδοξία και για αυτόν. Από το αισιοδοξία μέχρι το κλείσαμε έχει διαφορά. Θα τα δούμε όμως μέσα στις επόμενες 24 ώρες, αφού σας είχα πει εξ αρχής ότι μέχρι αύριο θα τελειώσει το θέμα θετικά ή αρνητικά, και πιστεύω ότι μέχρι αύριο το βραδάκι θα ξέρουμε. Τώρα, ο Βίτορ είναι σχεδόν κλεισμένος, δηλαδή θα πρέπει να έρθουν τα πάνω κάτω για να μην οριστικοποιηθεί το deal με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Άρα περιμένουμε την ανακοίνωση στην ουσία για τον Βίτορ, και θα είναι και αυτός ένας ακόμα ποδοσφαιριστής που θα έρθει στην ομάδα, και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Μαυράη και Ντίας. Αν τώρα πάρεις το Βίτορ, το Σιώπη, το Μαρτίνες, το Μαυράη και τον Ντίας, πολύ πράγμα. Πρέπει να φύγουν κάποιοι. Άντε πάλι να φύγουν. Τι σε νοιάζει, ρε φίλε? Να... Γιατί, όχι. Ναι, αλλά φέρνουμε λίγο το ρόστερ. Όχι, δεν πρέπει, όχι, δεν μπούρδες εδώ να φύγω. Όχι, πρέπει τους πληρώσω όλους. Τι σε νοιάζει? Πρέπει να φύγουν και πρέπει να φύγουν. Πρέπει να έρθουν και πρέπει να φύγουν. Με κλευρίζετε. Εσύ πιστεύεις ο Καρυπίδης δεν ξέρει ότι. Ξέρει, άμα φυσικά δεν, και ξέρει. Τι πρέπει να φύγουν τότε? Δώσε 140 χιλιάδες στον Μαργκάν να φύγει. Και ο Ερέρα ξέρει. Δώσε μια 100 στάρα στον Μαργκάν. Για να μην πω ότι. Τι? Για να μπει στη. Τι? Τον τρόπο που υπάρχει. Για να λυθεί το συμβόλαιο. Όχι, δεν ξέρω. Γιατί γελάς? Ε? Τι γελάς? Τίποτα. Κάτι σκέφτηκα.
Λοιπόν, ναι, περιμένω να δούμε θα γίνει. Πολύ δύσκολη περίπτωση του Μπαρκάν. Αν ήταν εύκολη, θα έχει τελειώσει. Μπορείτε να μου στέλνετε κείμενα και να μου λέτε αν ισχύει κάτι. Θα έχει τελειώσει ήδη. Ναι. Ενώ έχει γραφτεί χθες το Λαμπαουτάρης. Για ποιον, φίλε? Να μην σε νοιάζει. Μάλιστα. Γενικότερα νεύρα χωρίς να το σήμερα. Έχω πολλά νεύρα, ναι. Γενικότερα υπάρχουν γενικά πολλά, έχω νεύρα. Πολλά νεύρα, ναι. Δεν σε καταλαβαίνω. Ναι, δεν έχω νεύρα βασικά. Τι έχεις? Μια υπέρενταση. Έχω μία, ναι. Έχεις μια υπέρενταση. Είναι λογικό. Εντάξει, είναι λογικό. Ναι. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές? Να ακούσουμε τον κόσμο. Ναι. Ωραία. 2-31-0, 2-87 και 3-8 για τα καλύψαμε νομίζω όλα. Αν προκύψει κάτι μέχρι τις 7.30 που θα πάμε παρέα, θα το αναφέρουμε και αυτό. Για την ώρα ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο, 2-31-0, 2-87-8-8-8. Γιατί γελάς? Πρώτο γιατί είμαι συν 20 κιλά στη φωτογραφία. Γιατί? Είμαι συν 20, δεν είπα 25, είδες, βάζω τα... Νομίζω στα ίδια, στα ίδια δεν είσαι? Όχι. Εντάξει, φαίνεται, να σου πω κάτι, μόνο το κεφάλι σου φαίνεται, δεν μπορώ να κρίνω. Δες το, τα μάγουλα. Μάλιστα. Πάμε στον πρώτο φίλο όμως, καλησπέρα. Και τι σε νοιάζει σήμερα, Παπαδόπουλο, που θα φύγει, που θα μείνει? Έχει τρεις μέρες τώρα, μας έχει πρίξει. Έχει πες τα. Έτσι τώρα, δηλαδή μάλλον. Με φημώνετε. Πέσιμο τα φάση. Με φημώνετε. Τι να σε φημώνω, μας έχει πρίξει με το Extreme τρεις ναι. μέρες. Δικαιώνομαι. Μας έχει βγάλει. Μη σου πω ότι μας έχει βγάλει. Δικαιώνα, πούμε. Ναι. Ενώ η ομάδα θέλει εξάρι και στόπερ, όπως λέει και ο αδερφός μου. Γιατί είπα εγώ ότι δεν θέλει εξάρι και στόπερ η ομάδα? Άσε μωρέ, μας έχει δηλαδή με το πλάγιο και με το πλάγιο. Είπα εγώ ότι δεν θέλει στόπερ και εξάρι. Πλάγιο και χαφ. Το εσωτερικό, έμαθε να λέει. Έχω αδερφέ μου δίκιο. Έτσι. Ο πλάγιο και εσωτερικό, ο πλάγιο και εσωτερικό. Άντε, όλοι γράφουν. Και εσωτερικό. Μάθαμε τώρα οι Winger, οι Winger και οι Klein Miners. Καλά κάνω και δεν σηκώνω το τηλέφωνο λοιπόν. Να σου πω κάτι, θα ερχόμουν τώρα, να ξέρεις. Τώρα θα έρχομαι, τέλειο. Έχεις δει δημοσιογράφο υπτάμενο από τον έκτο? Υπτάμενο και gentleman. Μας έχει πεζαλίσει να μην πω, ρε φίλε, ποιοι πρέπει να φύγουν. Εγώ τους πάρω όλους, θέλω, ρε. Τους πάρεις όλους? Πληρώνει και τους παίρνει. Και άμα έχω και μεγάλο έχω, απλά θα πάρω και τους δύο center back, έτσι για να σε σπάσω. Άμα ήμουν Καρυπίδης, θα τους έφερα και τους δύο τώρα. Και θα έλεγα το δεύτερο το κάνω δώρο στον Νίκο Παπαδόπουλο. μας έχουν ζαλίσει τώρα να πούμε. Έτσι. Μάλιστα. Και τα Κινέζικα ρε φίλε τώρα είναι και μεγάλη γλώσσα. Πού ατιμάς τώρα? Δύσκολη σέλιο μου λένε. Δύσκολη γλώσσα. Έχει πολλές λέξεις. Εκεί που στον Άρη ήταν της μόδας σε ισπανικά, τώρα θα γίνουν τα Κινέζικα. Τα ισπανικά θα είναι μια ζωή στον Άρη. Μόνο γιατί είναι στο αίμα, στο DNA της ομάδας. Στο σύγχρονο DNA σου, ναι. Στο σύγχρονο DNA μου είναι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Μπράβο για το μισή ώρα που πήραμε παράταση. Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να κάποιος ακούμε κανόνισε. Τώρα συνέχεια. Ορίστε. Κάποιος κανόνισε, λέω. Ναι, αδερφέ μου, τώρα δηλαδή τώρα δεν γίνεται. Αυτή είπατε σε λίγο, θα μας βγάζανε και το φροντιστή να μιλήσει. Τη Δευτέρα όμως που μιλάς εσύ και είναι στην ώρα τους, τι θα πεις? Θα πεις πρέπει να ακουστεί. Έτσι, δεν πρέπει να είναι. Η επικαιρότητα έτσι. Όταν, να σου πω κάτι, όταν υπάρχουν live δηλώσεις. Μακεδονίας, πρέπει να ακούγεται παραπάνω. Συμφωνώ, ο σύλλογος είναι, όχι απλά ομάδα. Εγώ λέω το εξής, ότι όποτε υπάρχει live τοποθέτηση, θα πρέπει να ακούγεται. Live είναι μόνο στα μπουζούκια. Πουθενά άλλο δεν είναι γίνει. Live για αυτούς. Λίμπερο, για μας είναι live πάντα. Μάλιστα. Άρα, αύριο έχουμε τον κύριο στο μπάσκετ. Ποιον? Τι έχουμε? Τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα είναι ο κύριος Ζουλιέλ. Δευτέρα. Δευτέρα στις 12. Δευτέρα είναι. Ναι, ναι. Λίγο πριν το παιχνίδι στη Λαμία. Για να λείπουν οι μισοί δημοσιογράφοι να μου κάνουν ερωτήσεις. Γιατί να λείπουν? Οι μισοί δημοσιογράφοι μπορεί να φύγουν να πάνε στη Λαμία. Να δούνε. 12 η ώρα είναι η συνέντευξη. Ναι, εντάξει, και η μπασκετική να πάνε 12 η ώρα. Εγώ που θα πάω λοιπόν στη Λαμία θα είμαι και στις 12 η ώρα εκεί. Θα είσαι αδερφέ μου εκεί πέρα. Βεβαίως. Ωραία. Αφού θα είσαι εσύ, εντάξει, θα κάνεις τις κατάλληλες ερωτήσεις που πρέπει και ξέρεις. Αυτές οι απορίες που γεννούνται στο χωρίς στο χρήσα δεν τώρα τις εκπομπής. Στις σκέφτηκα τώρα στις 5 η ώρα. Ποιος θα είναι εδώ? Στις 5 ώρα ποιος θα είναι εκεί? Ναι. Καλή ερώτηση. Γιάννης. Παραπονό μου. Ακριβώς αυτός. Τι έχεις το γασφρί μου? Πρέπει στις 5 ώρα θα είναι. Στις 9.30 ποιος θα είναι στο στούντιο? Νίκο Παπαδόπουλε, αυτό το γασφρί είναι με το S9.
Είναι η διαμάχη με τα δικά μου τώρα, εντάξει. Οκ, μπερδεύτηκα. Παρακαλώ στον επόμενο φίλο ακροατή. Γεια σας. Καλησπέρα. Χαίρετε. Παναγιώτης. Γεια σου Παναγιώτη. Λίγο πιο δυνατά Παναγιώτη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, μιλούσατε την Τρίτη. Την Τρίτη. Ναι, και είχατε μία διαφωνία. Όχι για πρώτη φορά βέβαια. Ο Νίκος έλεγε. Αυτό είναι καλό ή κακό? Είναι καλό, βεβαίως. Τι καλό είναι? Υπάρχει καλό τέτοια είναι δημοκρατία στα άλλα ραδιοφωνά? Ο προϊστάμενος να ακούει τον υφιστάμενο εδώ πέρα, τον συνεργάτη. Τι πράγματα είναι αυτά? Είπε κάτι πολύ σωστό. Ναι. Είπε κάτι πολύ σωστό ο Νίκος. Ο Νίκος και σωστό. Ο Νίκος έλεγε για οχτάρι να πατάει περιοχή. Μάλιστα. Ότι θέλει ένα οχτάρι να πατάει περιοχή. Και εσύ Χρήστανθε του είπες ότι έχω Ματέο Γκαρσία, ότι έχω Γκάμα, ότι έχω την κοινή και ότι έχω Γιουνές. Τι το θέλω το οχτάρι? Που να πατάει περιοχή. Που να πατάει περιοχή. Το μάτς του ΠΑΟΚ το είδες? Το είδα, ναι. Το είδες το οχτάρι της Μπενφίκα, τον Πίτσι? Είναι η λεγόμενη υπεραριθμία που ο έλεγα. Πίτσι, αυτό, ο Πίτσι δεν έπαιζε οχτάρι. Ο Πίτσι δεν έπαιζε οχτάρι. Ο Πίτσι έπαιζε πίσω από το φορ. Πίσω από το φορ, όχι οχτάρι. Όχι. Ποιος ήταν πίσω από το φορ? Είναι εσωτερικός το 4-3-3 της Μπενφίκα. Το 4-3-3 της Μπενφίκα έχει δύο μπακ, έχει δύο μπακ, ειδικά αυτός που ήταν αριστερά, που αν τον είχες εσύ, που αν τον είχες εσύ αυτό το μπακ, τότε τι είναι, έτσι παίζουν. Ο Γκριμάλντο νομίζω ήταν. Τα κουμπώνει στα χαρακτήρα. Κοίταξε, το ιδανικό θα ήταν να έχεις ένα οκτάρι που πατάει περιοχή. Δεν γίνεται όμως. Γιατί με τον τρόπο που παίζεις, ή θα πρέπει αυτός ο οκτάρι σου να κάνει 500 χιλιάρικα, άρα και να πατάει περιοχή και να κόβει, ή θα πρέπει να κόβει. Εμάς πρέπει να όταν κόβει. Όταν εννοείς με τον τρόπο που παίζεις, τι εννοείς? Με τους παίκτες που έχεις, τις αδυναμίες τους και τα πλεονεκτήματά τους. Ναι, αλλά. Και το 4-2-3-1. Ναι, ο Άρης και στα 30 παιχνίδια, αυτό που βλέπω δηλαδή πλέον την τελευταία εβδομάδα, να λέγεται από τον κόσμο 4-2-3-1 και πρέπει να πάρουμε παίκτες γι' αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό το σύστημα. Ο Άρης θα παίξει στη σεζόν γύρω στα 35-36 παιχνίδια με το κύπελλο. Mm-hmm. Δεν γίνεται σε όλα τα παιχνίδια. Δεν θα έχεις το ίδιο σύστημα στο Καραϊσκάκι, το ξέρω, στο Άκα, στην Τούμπα. Με το ίδιο που θα έχεις με το Λεβαδιακό εδώ. Και είναι θετικό ότι η ομάδα εκπαιδεύεται σε παραπάνω από ένα σύστημα. Θα παίξεις 4-3-3. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Θα χρειάζεται οπότε να πατάει πέρα το οχτάρι περιοχή? Δεν θα χρειάζεται. Με το 4-3-3. Δηλαδή ποιος θα είναι λοιπόν το οχτάρι που θα πατάει στο 4-3-3, ποιος θα παίζει οχτάρι? Για να κρύψω, στο 4-3-3 είναι δύο οχτάρια. Ποιος θα παίζει? Δύο οχτάρια είναι. Ποια είναι τα δύο οχτάρια? Οι δύο εσωτερικοί μέσα. Πώς το βλέπω εγώ μέχρι τώρα. Στο 4-3-3 ποιοι θα είναι ρε παιδιά τα δύο οχτάρια? Ο ένας μπορεί να είναι ο Κολάσο. Λογικά ο Κολάσο. Πατάει περιοχή. Λογικά θα είναι ο Ματίγια. Πατάει περιοχή ο Κολάσο. Τώρα ο Κολάσο πατάει, δεν πατάει. Και αυτή. Ο Μαρτίνες πατάει. Ο Μαρτίνες δεν είναι οχτάρι. Τι είναι? Δεκάρι. Δεκάρι είναι. Στο 4-3-3 τι θα παίζει? Εσωτερικός μέσος. Στο 4-3-3 μπορεί να μην παίζει. Ή αν παίζει. Να το κάνω 4-2-3-1. Γι' αυτό υποτίθεται ότι έχω. Στα παιχνίδια ρόλο λοιπόν με τις μικρότερες ομάδες, λέω εγώ. Τι θα παίζει ο Κολάσο ή ο Μαρτίνες ή ο Μπρούνο Γκάμα ή ο Ντιγκινί? Όταν θα έχεις λοιπόν ένα πιο επιθετικό γενή παίχτη εκεί, δεν θα είναι το αμυντικό χάφ αυτό το οποίο θα χρειάζεται να πατάει περιοχή. Το ιδανικό θα είναι φυσικά. Κάνουν τις πανεβολές, Νίκο. Το ιδανικό θα είναι φυσικά να έχεις ένα τέτοιο παίχτη. Αλλά αυτοί οι παίχτες, αν μου επιτρέπεις, αυτοί οι παίχτες είναι 3,50 και πλάς. Είναι ναυτοί. Δεν έχεις αυτή τη δυνατότητα. Τώρα να σου πω κάτι. Αν έχουν αλλάξει τα οικονομικά δεδομένα σου και μπορείς να φέρεις και έναν τέτοιο παίχτη, γιατί ο προσανατολισμός μέχρι τώρα ήταν να μην έχεις τέτοιο παίχτη. Άλλο αυτό. Δεν χάλασε ο κόσμος και να μην έχουμε, έτσι. Ναι. Εντάξει, μια χαρά είναι η ομάδα. Αλλά κουβέντα δηλαδή ποδοσφαιρική κάνουμε, δεν είναι τίποτα. Ναι, απλά αυτό. Κουβέντα ποδοσφαιρική κάνουμε. Έτσι. Ούτε δίκιο έχει ο ένας, ούτε τίποτα. Έτσι, έτσι. Τώρα κάτι άλλο που θέλω να ρωτήσω για να μην κουράζω και τον κόσμο. Λογιστής δεν είναι, κανείς. Ούτε στα ταμεία της ΠΑΕ είναι. Ναι. Το budget πάνω κάτω, πόσο είναι? Κοντά στα 3 εκατομμύρια. Το αγωνιστικό. Το αγωνιστικό. Ναι. 2,5 με 3 εκατομμύρια, γιατί αυτό το πάνω κάτω είναι που λες και εσύ. Τώρα αν είναι 3,100 ή 2,600, δεν το ξέρω. Είναι και 3,5 που λέει ο λόγος. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Περίπου, αυτό. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο. Τώρα αν θα φτάσει με αυτούς τους 4-5 να τους πάρεις όλους. Ας το πει, ας το πούνε από την ΠΑΕ. Η ΠΑΕ πάντως, εγώ που ρώτησα προχθές, είπαν δεν έχουμε θέμα, βγαίνουμε κανονικά. Είμαστε στο πάπλωμα εκεί που πρέπει. Πολύ ωραία. Όχι, ναι, εντάξει, καλά, αυτοί θα κρίνουν.
Αυτοί φέρουν τους παίχτες, αυτοί πρέπει να αναλάβουν να τους πληρώσουν. Όπως τους πιστώνουμε τα θετικά που φτιάχνουν το ρίσι, που φτιάχνουν ο Καρυπίδης το ρίσι, το ένα το άλλο, θα χρεώσουμε και τα αρνητικά. Έτσι. Δηλαδή μην δούμε, ας πούμε, φέτος καμία προσφυγή από κανένα μουμίν, ξέρω εγώ, επειδή δεν πήρε τη μία τη δόση του. Λέω παράδειγμα ένα όνομα. Ναι, κατάλαβα τη λύση. Ενώ η ομάδα, ας πούμε, μπορεί να ξεκινήσει με 3-3 να δούμε. Αυτά θα είναι πλήγματα επικοινωνιακά. Εμένα με ενδιαφέρει στο τέλος της χρονιάς ο Άρης να έχει αδειοδότηση, να μην χρωστάει ή αν χρωστάει να διακανονίζει, γιατί και αυτό με στο παιχνίδι είναι. Τώρα, αν υπάρχει προσφυγή η οποία όντως επειδή χρωστά σε δίπλα, υπάρχουν και τα άλλα τα οποία είναι και ψηλοστημένα. Κανα τέτοιο μπορεί να δει. Δεξιά-αριστερά. Αλλά εκεί, αν το δεις, εγώ θέλω να πάω να δω τα 40 χιλιάρικα, λέω που χορστάς, να πέφτουν μπραφ για να το σβήνεις. Όχι να λες θα διακανονίσω, θα κάνω να αυτό, να εκείνο κτλ. Επικοινωνιακά ο Άρης τέτοια χτυπήματα δεν τα αντέχει. Ωραία. Και τελευταία ερώτηση. Χορηγός στη φανέλα. Πότε θα κλείσουμε, γιατί δεν πιστεύω εντός των ημερών. Να κλείσουμε τη Δευτέρα. Α, πριν το ματς της Δευτέρα. Καλά, γιατί άμα το κλείσει μετά σε πειράζει. Καλά, δεν με πειράζει. Ας βγουν τα λεφτά όταν αυτό είναι. Βγουν, αλλά εντάξει, δεν είναι και ωραίο. Εντός των ημερών. Ωραία, ωραία. Καλά, δεν είναι ωραίο, αλλά όταν μιλάς τώρα, όταν ζητάς 500 και 600 χιλιάρικα, δεν είναι και απλό. Καλά, εννοείται. Μπορείς αύριο να πεις, τη δίνω 300, παιδιά. 450 είχες από τη Στοίχημαν και δεν την ανανέωσες. 450 ήταν. Ναι. Γιατί ζήτησες παραπάνω και ζητάς παραπάνω. Και με το ελεύθερο κανάλι να μεταδίδει τα παιχνίδια σου. Το παραπάνω να πάρεις είναι και φυσιολογικό πλέον. Προφανώς θα πάρεις παραπάνω, γενικότερα από χορηγίες. Όχι, εγώ λέω για το βασικό χορηγό φανέλας. Ναι, και τον ο έναν. Βασικός, αλλά και οι υπόλοιποι θα... Πλέον είναι σε ελεύθερο κανάλι, ανοίγει το παιχνίδι σε αυτό το κομμάτι. Και Super League πλέον, δεν μπορείς να παίρνεις τα λεφτά της Football League. Δεν, στη Football League παίρνεις 150, Νίκο. Όχι 450. Σωστό, έχεις δίκιο. Αυτά. Ωραία. Να είσαι αυτά, καλά. Παιδιά, να είσαι κατά. Καλά. Κατά ποιου. Έχουμε επόμενος. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Ναι. Ναι. Εσύ πάντα 7-3 θα πάρεις, 7-4, αλλά γι' αυτό έκανα το κόλπο γκρόσο και πήγαμε μέχρι πήγαμε μέχρι τις 7.30 στην εκπομπή για σένα μόνο. Αφού να με κάθεσαι και βάζεις, ας πούμε, εκείνη την τουρκική μουσική, να με τι περιμένεις. Δεν είναι τουρκική. Αραβική είναι. Άντε, μπράβο. Καλά το ίδιο. Εξαδέρφια. Τι εξαδέρφια. Αδέλφια είναι. Δεν πειράζει. Άλλο Άραβας, άλλο Τούρκος. Έχει διαφορά. Όχι, φίλε, καθόλου να. Καθόλου, ίδιοι είναι. Λέει για τον Άρη μέσα γι' αυτό. Λέει Άρη τε. Μην ας πούμε Άρη να θεέ, πάμε δηλαδή. Ιστορικά, ο Μερ Βριώνης Αιγύπτιος ήταν. Ο Μερ Βριώνης, ο γιος αυτού που γεννήθηκε στην Καβάλα. Ποιος άλλος ήταν από αυτούς εδώ πέρα Αιγύπτιος. Ποιος άλλος. Και ποιος άλλος. Ποιος άλλος από αυτούς εδώ που είναι γνωστός ήταν από εκεί. Από ποιους λες. Από αυτούς τους πασάδες. Γεννήθηκε, ας πούμε, στην. Από αυτούς, ρε, τους πασάδες, τους γνωστούς στην ιστορία. Ποιος άλλος ήταν από εκεί. Ναι, αυτός ο οποίος γεννήθηκε στην Καβάλα και έγινε μετά αντιβασιλιάς, ας πούμε, στην Αίγυπτο. Ο Ιμπραήμ Πασάς. Ο Ιμπραήμ Πασάς, μπράβο. Διαβασμένος. Λοιπόν, αδέρφια είναι. Την ίδια να είμαι, λοιπόν, θρησκεία προσκυνάνε, τα ίδια χούλια έχουν. Καλά, εντάξει, ναι. Εμείς ένα τραγούδι βάλαμε, δεν τους υιοθετούμε. Άρα δεν σε έψε το χαλί της εκπομπής, γενικά. Εμπάς περιπτώσει. Πάμε σε απόλοιπα. Σε άκουσα προσεκτικά την ανάλυση που έκανες, Χρήσανθε, για τη συμφωνία. Ναι. Πραγματικά είναι μια συμφωνία καταρχήν της οικογένειας Καρυπίδη, έτσι. 100% είναι αυτό. Έτσι, μπράβο, γιατί δεν ξέρω, επειδή άκουσα και στο άλλο το ράδιο και αυτά και τα λοιπά, κάποιοι τώρα ή στημένοι ή χρήσιμοι λύθοι ή να μην πόναμε κάτι άλλο, τα ανακατέψανε όλα. Σε πρώτο στάδιο είναι εμπορική συμφωνία της οικογένειας Καρυπίδη και τίποτα άλλο. Σωστά. Τώρα, τι θα γίνει στην πορεία, θα το δούμε. Μακάρι να την επεκτείνει και στον Άρη. Μακάρι. Άκουσε με. Θα καθίσω σε δύο σημεία. Ένα, κατά την προσωπική μου άποψη, πέραν του ότι είπα το ότι είναι επιχειρηματίες σοβαροί και τα λοιπά, δραστηριοποιούνται σε 24 επιχειρήσεις διαφορετικές και τα λοιπά. Μεγάλο τους ατού είναι τα πεντάστερα ξενοδοχεία και η κινέζικη κουζίνα,
στην οποία έχω άποψη για, από τα χρόνια που ήμουνα στην Αμερική. Και πραγματικά γενικά η ασιατική κουζίνα συγκαταλέγεται στις κορυφαίες κουζίνες και ιδιαίτερα η κινέζικη κουζίνα, γιατί αν θα βρεθείτε στη Νέα Υόρκη, στα 30 ρέστοραν παράδειγμα, για να μην πω τα 20, τα 15 και παραπάνω είναι κινέζικα. Λοιπόν, είναι και το Chinatown, που εκεί μέσα λοιπόν είναι άλλη ιστορία, εν πάση περιπτώσει. Ήθελα λίγο να σταθώ ότι κάποια στιγμή είπες θα υπάρξουν καλοθελητές. Αυτό λίγο έτσι με προβλημάτισε και έτσι είναι. Δηλαδή δεν θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή μπορεί να συμβίναμε κάτι σε αυτήν τη συμφωνία γιατί ο Α και ο Β είπε κάτι. Γιατί θα αποδειχθεί ότι αυτή δεν είναι σοβαρή εάν συμβεί κάτι τέτοιο. Η κουβέντα σου είχε σημασία και την αξιολογώ. Και περιμένω τέτοια χτυπήματα σίγουρα. Αλλά θα πρέπει, όπως είπες κάποια στιγμή, να αποδείξουν αυτοί από την Κίνα ότι αν μη τι άλλο είναι σοβαρή. Ένα στοιχείο που μπορεί να αναιρέσει αυτό που λέω είναι ότι η χρονική διάρκεια για μένα σημαίνει κάτι θετικό. Δεν είναι μία ανακοίνωση μιας εμπορικής συμφωνίας έτσι αόριστα. Όταν μιλάμε για 10 χρόνια σημαίνει ότι τα είδαν τα πράγματα καλά. Ένα τρίτο σημείο, είπες ότι, γιατί και εγώ παρακολουθούσα την περίπτωση αυτή με τη Σαγκάη που είχε πάει ο Καρυπίδης, λοιπόν, ότι τουλάχιστον την τελευταία τριετία ασχολείται με αυτούς τους συγκεκριμένους. Δεν είναι δηλαδή μία συμφωνία η οποία προέκυψε σε ένα μήνα μέσα, σε δύο μήνες μέσα, είτε έτσι ας το πούμε γρήγορα. Αυτό μου δίνει μία βάση ότι πρόκειται για σοβαρή δηλαδή περίπτωση. Μέχρι εδώ, και από εκεί και πέρα, αν θα εμπλακεί η ΠΑΕ, θα το δούμε στην πορεία τι πρόκειται να γίνει. Έτσι. Επίσης συμφωνώ με αυτό που είπες ότι αυτήν την ώρα ο ιδιοκτήτης σου είναι η οικογένεια Καρυπίδη. Με κάποια συγκεκριμένα να μου λοιπόν ποσά, όπως έρθεις ας πούμε πες τον, παρακολουθούμε και μακάρι να εξελιχθεί η υπόθεση καλά και σοβαρά, γιατί όπως και να γίνει υπάρχει μια τραυματική εμπειρία από την προηγούμενη εμπορική συμφωνία με τον Μαρινόπουλο, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, πιστεύω ότι μια και μιλάμε για μια τριετία ότι βλέπονταν ο ένας με τον άλλον να είδανε κάποια πράγματα και να ξέρουν τα χνότα του ενός και του άλλου. Το ότι θα υπάρξουν παρεμβολές και χτυπήματα εφόσον μιλάμε για σοβαρή περίπτωση, και μια και λέτε και από ό,τι βλέπω από το τάμπλετ, εγώ είδα ότι περίπου στα 5 δισεκατομμύρια είναι το αποθεματικό της εταιρείας. Δεν ξέρω αν αυτό αναφέρεται στο συγκεκριμένο πρόσωπο που είπατε και είδα και στη φωτογραφία, αν είναι προσωπική του περιουσία ή αν είναι της εταιρείας, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω πρέπει να είναι συνεργάτες σε αυτήν την περίπτωση. Είναι δικιά του εταιρεία τώρα. Δεν άκουσα. Είναι δικιά του εταιρεία, είναι ο κύριος μέτοχος τώρα. Ωραία. Και λίγο, ξέρεις, δεν μπορούμε να το ψάξουμε κιόλας και πολύ στην Κίνα. Ωραία, τώρα. Εντάξει, αυτό λοιπόν αρκεί. Αρκεί αυτό όταν μου λες ότι είναι ο κύριος μέτοχος, δηλαδή σαν να μιλάμε ότι είναι ο 51%. Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Εντάξει. Αυτό είναι ένα μέρος. Τώρα, άμα βγει κάποιος μου πει είναι όχι, είναι μπροστινός του Τσίντσον Τσάν και του Τσίντσιτσόν, δεν μπορεί, παιδιά, εκεί να, δεν έχουμε πρόσβαση εκεί. Όχι, κοίταξε, γι' αυτό και τονίζω ότι επειδή είπες ότι. Αλλά πρόσεξε, σε διακόπτω λίγο. Όταν πλέον στην εποχή που ζούμε είναι φωτογραφίες,
με κείμενο επίσημο του arisfc.gr, έτσι, του site της ομάδας. Και μπαίνει και στο Instagram, άρα πάει και στην Κίνα. Αν λοιπόν είναι οποιοδήποτε απατεώνας, σε 10 μέρες θα το δούμε αυτό. Ναι. Θα βγει κάποιος, θα πει, όπα παιδιά, δεν έχει καμιά σχέση με τη Royal και τα λοιπά, την εταιρεία που έχει 24 πεντάστερα ξενοδοχεία και έχουν 4,3 δισεκατομμύρια τζίρους και περιουσίες και τα λοιπά και όλα αυτά. Είναι ο Ρέστις Τσάνκ του Survivor. Μάλιστα. Αν είσαι απατεώνας, δεν λειτουργείς έτσι, επικοινωνιακά. Έτσι δηλαδή. Και πήγε και στην Ομαρχία αυτή η αντιπροσωπεία. Μίλησε για συγκεκριμένα πράγματα και επενδύσεις στην Θεσσαλονίκη και στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Επίσης, δεν είναι δηλαδή. Θα μου επιτρέψεις να έχω πολλές αμφιβολίες. Ότι πήγε. Ε. Ότι πήγε. Όχι ότι πήγε, αλλά με την κρατούσα κατάσταση αυτή την ώρα με ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και με Νέα Δημοκρατία, Τζιτζικώστας ας πούμε και τα λοιπά. Άσε την περιφέρεια. Όχι, εγώ σου λέω το ότι πάνε, το ότι πήγε. Όχι στην περιφέρεια, άμα ρίξει, ρίξει κανένα 15 εκατομμύρια ο Κινέζος, θα σου πω τι κολοτούμπες θα κάνει και η περιφέρεια. Μην τρέχεις, ας πούμε, τόσο. Ναι, γιατί μιλάμε για Κινέζους. Στην Ελλάδα είσαι. Καλά, το ξέρω αυτό. Το είπα άλλωστε. Τον άκουσες τι είπε. Το ανέφερα. Διορίζει, λέει, στο δημόσιο. Ξαφνικά διορίζει στο δημόσιο. Μην με κάνεις ώρα να το πάμε πολιτική κουβέντα γιατί γίνεται χαμός κυρίου. Mm. Εν πάση περιπτώσει, ας μείνουμε εκεί, είναι ένα θετικό πρώτο βήμα και μακάρι λοιπόν να εξελιχθούν τα πράγματα πάρα πολύ καλά και για την οικογένεια Καρυπίδη και κατ' επέκταση ας πούμε για τον Άρη, γιατί σίγουρα θα αλλάξει επίπεδο και πολύ περισσότερο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτό που είπες και καλά κάνεις ας πούμε για την Αθήνα και να μιλάς, να γράφεις, γιατί τους παρακολουθώ να με κάθε πρωί έτσι από περιέργεια, αθλητικά και κάτι άλλα έτσι πολιτικά, εν πάση περιπτώσει, δεν λένε να με τίποτα, αλλά στα αθλητικά, είτε από αντένα, είτε από Sky, είτε ξέρω εγώ από Αλφα και τα λοιπά, μισή κουβέντα αν έκανε ο Άρης, μισή μεταγραφή. Δεν υπάρχει πουθενά. Πουθενά δεν υπάρχει. Θα αναφέρουν τον διαλυμένο Παναθηναϊκό που παρακαλάει να πάρει τον αναπληρωματικό του αναπληρωματικού, ο αναπληρωματικέ από τον Ολυμπιακό, και για τον Άρη δεν υπάρχει ούτε μισή κουβέντα. Αυτό πρέπει να το κερδίσουμε. Κάτι, ότι ξέρω εγώ κάτι έκανε για αυτή η ομάδα. Θα τα δούμε, Παύλο. Να σε καλά. Πάντοτε υπήρχε πρόβλημα με τους δημοσιογράφους του Άρη και όχι τώρα. Όπως με τους παράγοντες, έτσι και με τους δημοσιογράφους. Εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσουμε και για την ομάδα πριν λοιπόν από τον αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Θα παίξω ένα τζόκερ σήμερα. Παίξω. Παίζεις σήμερα. Όποιος περιμένει να μιλήσει μετά τον Παύλο είναι πολύ χαίρος. Ναι, αλλά αφού θα μιλήσεις τώρα τι, θα κερδίσεις και τον τζόκερ. Η τύχη σου εξαντλήθηκε. Σωστό. Δεν ξέρω παιδιά, οι παίκτες που παίρνουμε δεν κάνουμε καλή ομάδα, πώς το βλέπετε, για να μην γκρινιάζουμε κιόλας. Δηλαδή αν έρθουμε... Ομάδα θα δούμε. Κάτσε. Μονάδες παίρνουμε καλές σίγουρα. Αυτό δεν είναι πολύ καλές. Για τα δεδομένα της Super League σήμερα ναι. Είναι... Άρα πάει να κάνει καλή ομάδα. Να σου πω κάτι, αν δεν ήταν η Ελλάδα, ήταν η Αγγλία, θα σου έλεγα ότι έχεις ενδεχομένως το τρίτο καλύτερο ρόστερ. Αλλά επειδή είναι με βάση τις μονάδες, έτσι. Αλλά επειδή είναι η Ελλάδα, είμαστε λίγο σφιγμένοι. Μπορώ να δω τον Κομποντιακό να παίρνει δύο πέναλτι στο μεταξύ μου. Μπορεί τη Δευτέρα ο Διαμαντόπουλος αυτός από την Αρκαδία ή ο Αλεξέας το που λένε αυτό ο βοηθό. Υπάρχουν τέτοια πράγματα. Ωραία. Πάντως, σαν ρόστερ πάμε καλά. Εμένα προβληματίζει λίγο. Ο Σιώπης βασικά είναι η αδυναμία μου ποδοσφαιρικά. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι με τον Μπάσα μαζί δεν θα μπορεί να είναι σαν... Ναι, αλλά θα μπορεί να μπαίνει ο ένας και να βγαίνει ο άλλος. Ναι, θα μπορεί να μπαίνει ο ένας στο 65 όταν δεν είναι καλά και να βγαίνει ο άλλος. Ότι δεν μπορεί να συνεπάρξουν. Μπορούν. Μπορούν, απλά θα αναγκαστικά έτσι θα έχεις ματί για κολάσο στον πάγκο. Δηλαδή διαφοροποιείται πολύ η ομάδα. Θέλει διαχείριση τον Ερέρα στο κέντρο αν έρθει και ο Ρόστερ. Αν έρθουν όλοι αυτοί, θα φύγουμε από την λογική
ότι έχουμε 11, 12, 13, αυτό. 14 παίκτες γεια σας. Αποκτάς βάθος. Πάμε στους 20. Πάμε στους 20 παίκτες. Και ο συναγωνισμός θα υπάρχει. Κανένας Κόκε ή Κάλβο δεν θα είναι βέβαιος ότι ό,τι και να κάνει θα μπει να παίξει. Μα σκεφτείς ότι στην καλή τη χρονιά είχαμε Φερνάντες Πρίτα στον πάγκο με ναυτή και Γκαρσία βασικούς, άσχετα που γραμματίσει τον Γκαρσία. Είναι δύο παίκτες για κάθε θέση. Ξεκάθαρα πια. Άρχισε και δύο παίκτες για κάθε θέση. Αυτό που ήθελε, έτσι πρέπει κιόλας. Νομίζω να χαίρεται ο προπονητής και όχι να στεναχωριέται, ας πούμε, ότι επειδή έχει παραπάνω, φέρουν κάποιον που δεν θέλει κάτι τέτοιο, να δυσκολεύεται να διαχειριστεί. Προφανώς όποιος έρθει θα έρθει με τον προπονητή, γιατί όποιον δεν ήθελε μέχρι τώρα, είτε ναι, έφυγε, τώρα το έλεγε, είναι αλήθεια. Είτε έφυγε μέχρι εφόσον τώρα το έλεγε. Μπορεί να φύγει, έτσι. Ήταν ελεύθερος ή έλεγε το συμβόλαιο, γιατί ας πούμε τον Μπαργκάν που δεν τον θέλει. Αυτός λέει δεν θέλω. Το να λυθεί το συμβόλαιο δεν δουλειά του Ερέρα. Αλλά τον Πλατέλα που δεν τον ήθελε, έφυγε. Τον Κανακούδη ή τον Τσουμάνι που δεν τους ήθελε, φύγαν ή δεν ήρθαν, δεν γύρισαν. Πάμε σε άλλο επίπεδο τώρα όμως. Αυτή είναι άλλο επίπεδο. Δηλαδή, δεν ξέρω, έτσι πως το βλέπω, με τους παίκτες που έρχονται θα αποδεσμευτούν. Εγώ πάντως, επειδή αρκετοί παίκτες μαζεύονται στο 10, στα εξτρέμ κτλ. Εγώ αν ήμουν, ναι, αντί να έπαιρνα έναν ακόμα, αντιλαμβάνομαι το γιατί παίρνουμε τον Βίτορ πλέον, αλλά αντί να έπαιρνα κάποιον από όλους αυτούς, θα έπαιρνα ένα αριστερό μπακ και ένα δεξί μπακ. Για να έχω δεύτερο πολύ καλό προσφερθεί. Το δεξί μπακ είμαστε λίγο υπό προϋποθέσεις, αλλά ακόμα όλα αυτά φτιάχνουν. Εγώ νιώθω πιο σιγουριά στο δεξιά άκρο με Τζανακάκη, να ξέρεις. Κάτσε τώρα όμως στο 3 έχεις Βαλεριάνο, Μενέντεθ και Βίτορ. Βαλεριάνο έχω μέχρι στιγμής. Τον άλλον περιμένω να έρθει. Το Μενέντεθ τον περιμένω να έρθει, να εμφανιστεί. Σήμερα μπαίνω σε ένα φούρνο και είναι Μενέντεθ, Κουέστα και Βέλε. Ναι. Και πάνε να πληρώσουν και του σταματάω. Δεν ξέραν αγγλικά καλά, μόνο Κουέστα λίγο. Ναι, μόνο Κουέστα. Και λέω You win on Monday, I pay here. Και του έδιωξα και μου λέγανε ευχαριστώ και τέτοια. Και για να νιώθουν. Και το Μενέντεθ την πόλη. Το Μενέντεθ του μίλησα και του είπα. Βαλεριάνος good player but you do. Okay. Και τον χτύπησα στο στήθος για να πω άντε ξύπνα κάνε πες εγώ είμαι εδώ τι ήρθες. Η αλήθεια είναι μέχρι τώρα θέλει ένα σπρωξηματάκι. Τώρα μπορεί να μπει να σου πω κάτι. Ξέρεις, μπαίνουν, ναι, υπάρχουν λέω, και παίκτες, ναι, που μπορεί να μπουν στο επίσημο και να λες αυτός ήταν στην προετοιμασία. Ας κάνουμε πολύ. Είναι πολύ νωρίς παιδιά ακόμα δεν τέλειωσε ο Αύγουστος. Αλλά αν από τους 5 που είναι να πάρουμε έρθουν και οι 4 παράδειγμα νομίζω δυναμώνει πολύ το ρόστερ. Και κάτι τελευταίο για τους εξτρέμ που λες έχουμε εντάξει ότι έχουμε τον Γκαρσία. Ο Γκαρσία δεν είναι ακριβώς ο, δηλαδή θα δούμε πόσο καλός είναι. Μην είναι, ξέρει μπάλα και κάνει τρίπλες. Οκ, okay. Θέλω να πω δεν είναι και κάποιοι παίκτες που οι περγαμινές τους καθιστούν αναντικατάστατους. Κρίνουμε με όσα βλέπουμε μέχρι στιγμής. Ναι, εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι θα έχει τη σταθερότητα ή μπορεί και με έναν άλλον από πίσω του να μαλώνουν. Κανένας παίχτης μέσα στη σεζόν δεν έχει σταθερότητα σε όλη τη χρονιά. Θα κάνει και μια κοιλιά κάποια στιγμή. Θα κάνει, απλά ειδικά οι πιο νέοι το έχουν ακόμα παραπάνω. Απλά για μένα το ζήτημα με τον Γκαρσία είναι να προσαρμοστεί στο πολύ σκληρό παιχνίδι του ελληνικού πρωταθλήματος. Στο σκληρό παιχνίδι, και ότι όλοι, και κλείνω με αυτό, πρέπει να μαρκάρουν. Αν στο σύγχρονο ποδόσφαιρο δεν μαρκάρεις, δεν πάνε να ο Γκαρσία γυρίζει και βοηθάει στο μαρκάρι. Μακάρι, όλοι πρέπει να γυρνάνε και να βοηθάνε. Ο Γκαρσία βοηθάει πάρα πολύ. Το παιχνίδι Δευτέρα η παιδιά είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ άχα. Καλά, φυσικά τι. Καταρχήν δεν είσαι έτοιμος. Ακριβώς. Και πρέπει να έχουμε μια υπομονή στα 4-5 πρώτα παιχνίδια. Μεγάλη. Μεγάλη. Μακάρι με μισό μηδέν και χωρίς οι μηχανές έχουν πάρει μπρος να κερδίσεις τους βαθμούς για να κερδίσεις χρόνο. Αυτό είναι μεγάλο. Ναι, γιατί μετά έχεις 3-4 πολύ δύσκολα μάτς. Αυτό. Πάω Ολυμπιακό και τα λοιπά. Καλά. Άστο μέχρι εκεί. Βήμα-βήμα. Ένα μάτς. Κάθε μάτς έχει την ιστορία του. Κάθε μάτς είναι μια ολόκληρη ιστορία για τον Άρη. Έτσι. Λοιπόν, να είσαι καλά. Δημήτρη, έχουμε άλλον. Έναν ακόμα. Καλησπέρα. Θα το πάμε έτσι, ρε. Και 20 θα κλείσουμε και 25 θα κλείσουμε. Παρακαλώ. Καλησπέρα, Νίκο. Μπορείτε να συνεχείτε να καλείτε κανονικά, παιδιά. Γιώργο με λένε. Έλα, Γιώργο. Γεια σου, Γιώργο. Είχα πάρει Χρήσανθε και πριν ένα μήνα. Ναι. Που δεν συνηθίζω να παίρνω. Που είχα πει ότι είμαι ενθουσιασμένος, μπλα μπλα. Απλά τώρα οι καταστάσεις με αναγκάζουν και ξαναπήρα γιατί αυτό που ζούμε είναι πρωτόγνωρα, παιδιά. Και γι' αυτό πήρα να πω και σε όλα τα λιανάκια να χαίρονται. Αυτό που έγινε χθες, ακόμα δεν το έχουμε αντιληφθεί. Η συμφωνία που έχει γίνει. Γιατί όντως έχει γίνει. Η είδηση το ότι παίζουν αυτό το κλουπ στον Άρη,
στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα πρέπει να ήταν πρώτη είδηση, όχι μόνο στα αθλητικά, γενικά σε όλες τις ειδήσεις. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Αυτό που είναι που είπε και ο Χρήστανος πριν, πρέπει να το κερδίσεις. Είχα κατεβάσει, πήγα στη δουλειά και χθες ήθελα να πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν ήμουν σίγουρος το βράδυ. Αλλά μετά που τώρα διάβασα το απόγευμα που σας άκουγα και μίλησε και οι άλλοι και αυτά, δηλαδή δεν είναι ψέμα, είναι όντως υπαρκτή και για αυτά που διάβασα και εγώ όντως είναι. Λοιπόν, τώρα επειδή δεν έχω χρόνο, είχα σκοπό να σας πω για το Royal Group ποιο είναι, που αυτός είναι ο πρόεδρος, για όλες τις θηγατρικές τους, για τον κύκλο εργασιών τους. Είναι ίσως στην Ελλάδα, σε αυτό το αγώ, είμαι 40 χρονών, είναι ίσως ο μεγαλύτερος επενδυτής που έχει έρθει στην Ελλάδα. Για τέτοια ιστορία μιλάμε. Απορώ ο Καρυπίδης πώς έβγαλε τέτοια άκρη. Τώρα μην ακούγομαι πάλι ότι μιλάω, δεν τον ξέρω τον Καρυπίδη τίποτα, αλλά είναι μεγάλη επιτυχία. Αυτό. Επειδή δεν έχω χρόνο τώρα, απλά να είστε χαρούμενοι, μην ξενερώνετε για τον ΠΑΟΚ και άμα αποκριθεί. Εγώ δεν νομίζω να αποκριθεί με την Μπενφίκα, γιατί και εγώ θέλω να αποκλειστεί, ας πούμε. Αλλά το ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα-δύο χρόνια που έχει ανεβεί επίπεδο, αυτό είναι καλό και για τον Άρη. Αν ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα, πάει και ο Άρης, παιδιά. Αυτά πάνε χέρι-χέρι. Ή στον μπάσκετ, αν ο Άρης πάει καλά και χτυπούσε πρωτάθλημα, θα δεις ότι και ο ΠΑΟΚ από κοντά θα ήταν. Έτσι και ο Άρης, δηλαδή πάμε και εμείς για προτάσμα τη στιγμή που το πάει στο έτσι. Ένα αυτό. Δεύτερον, πιστεύω ότι θα αποκλειστεί και μην με πει κανείς ότι είμαι και κομπλεξικός. Όντως θέλω να αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, αλλά κομπλεξικός είναι αυτή πιο πολύ. Γιατί εγώ μπορεί να θέλω το κακό του ΠΑΟΚ, όντως το θέλω, να χάνει παντού, αλλά τουλάχιστον εγώ δεν παρακαλώ να χάνει η ομάδα μου. Άμα ξέρω ότι θα κάνω κακό τον ΠΑΟΚ, εγώ θέλω να κερδίζει ο Άρης. Δηλαδή αν κερδίσει ο Άρης και ξέρω ότι ο ΠΑΟΚ θα σωθεί, εγώ θα πω πάλι να κερδίσει ο Άρης και ασωθεί ο ΠΑΟΚ. Ενώ αυτοί παρακαλάνε μέχρι και η ομάδα τους να χάσει, άμα ξέρουν ότι ο Άρης θα πάθει κακό. Εκεί είναι το κόμπλεξ, και ότι είναι πιο κομπλεξικοί αυτοί από ότι εμείς. Γι' αυτό πιστεύω ότι δεν θα έρθουν να αποκλειστούν κιόλας. Αλλά αυτά είναι λεπτομέρειες. Πάντως, παιδιά, αυτό που πάει να γίνει, που κάνει ο Καρυπίδης, είναι μεγάλη ιστορία. Οι άνθρωποι είναι κολοσσός. Και ήρθε ο πρόεδρος χθες. Ήρθε ο πρόεδρος. Αυτό έπρεπε να είναι. Να είναι η πρώτη είδηση τουλάχιστον στα αθλητικά. Μακάρι, μακροπρόθεσμα να υπάρξουν ωφέλη για τον Άρη. Και όχι ότι είναι θέμα Καρυπίδη. Καρυπίδης είναι στον Άρης. Μπορεί να μην γίνει στον πρώτο χρόνο ή στον δεύτερο, αλλά μιλάμε ότι θα αναμειχθούν. Δηλαδή μακάρι να τους έκανε μικρομέτωχους μόνο να υπάρχουν. Ναι. Μιλάμε για τη Royal Group. Αυτή έχει διάφορες θηγατρικές, όπως είναι η Royal Hotel Management Company, που αυτή διαχειρίζονται, ας πούμε, έχει 5-6 ξενοδοχεία, 5 αστέρων. Που αυτοί τα κτίζουν και μετά τα διαχειρίζονται. Άμα είναι θες να κάνεις τον πλανήτη, ας πούμε, το καλύτερο ξενοδοχείο, σε αυτούς θα απευθυνθείς. Επίσης έχουν μετοχές σε τράπεζες. Ας πούμε, εδώ είχα γράψει ότι ήταν στο όμιλο συμμετάχει και έχει μερίδια στη Don Quan, ας πούμε, Royal Commercial Bank. Είναι στη Yun Fung Xing και στα κινέζικα Villad Bank. Είναι κολοσσός, παιδιά. Όχι μόνο για τον Άρη, για τη Θεσσαλονίκη, είναι για την Ελλάδα. Είναι μεγάλη ιστορία αυτό που πάει να κάνει ο Καρυπίδης. Σου λέω, έχω ενθουσιαστεί από πριν ήμουν ενθουσιασμένος έτσι πως πάμε, αλλά τώρα ξεφεύγει η δουλειά. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και γι' αυτό χαρούμενοι να είναι όλοι οι Αριανοί. Αυτό. Άντε, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε. Πάντως ο τρόπος που σε αντιμετωπίζουν τα υπόλοιπα μέσα εκτός Θεσσαλονίκης φαίνεται από ένα πολύ απλό παράδειγμα των τελευταίων ημερών. Πριν περίπου ένα μήνα έπαιξε το όνομα του Λόπες για τον Άρη. Το θυμάστε, το είχαμε γράψει και σε όλα μπαουτάρι κιόλας. Δεν έπαιξε πολύ δυνατά γενικότερα. Δείτε πώς έπαιξε όταν ο συγκεκριμένος παίχτης εξετάστηκε τον Παναθηναϊκό. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Αλλά όπως υποχωρήσαν τους πολύ σωστά νωρίτερα, το κερδίζει αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός φέτος δεν έχει τίποτα άλλο μεταγραφικά εκτός από τον Λόπες, αν τον πάρει. Ο Άρης είχε. Που τώρα λένε θα πάνε να πάρει τον Κόντε. Σιγά σιγά βλέπεις ότι αντιμετωπίζεται με μεγαλύτερο σεβασμό. Αλλά θέλει ακόμα μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε εμείς. Ναι, από εκεί πέρα είναι άλλο ο σεβασμός που μπορεί να επιδεικνύει ο καθένας και είναι άλλο να αντιληφθούμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη ότι το να τα λέμε μεταξύ μας στις εκπομπές μας, στα ραδιόφωνά μας, στα site μας κτλ. Δεν καλύπτει το επικοινωνιακό έλλειμμα που είναι τεράστιο. Σίγουρα. Στην πόλη των 6 εκατομμυρίων. Έχω πολλές φορές μαλώσει και για τον Καζέτα και για το SDNA. Η λογική του ότι αν γράφουν κάτι το οποίο δεν είναι αρεστό στον Αριανό,
ή γράφουν κάτι το οποίο είναι κόντρα σε αυτό που θέλει ο Άρης. Δεν σημαίνει ότι οι όποιες δικές σου φωνές εκεί πρέπει από αντίδραση να μην γράφουν τίποτα. Είναι σαν να μου λες ότι έχω ένα φίδι το οποίο με δαγκώνει και αντί να του χορηγήσω τη μισή δόση αντιβιωτικού που έχω πάνω μου, ναι, για να σωθώ, λέω, α, επειδή είσαι κακό φίδι και με δάγκωσες, δεν δίνω τίποτα. Να εξαπλωθεί ολόκληρο το δηλητήριο πάνω μου. Αυτό είναι. Εγώ λέω ότι πρέπει να υπάρξουν και να πολλαπλασιαστούν οι αριανές φωνές και τα αριανά πληκτρολόγια παντού. Μπορούν να γράφουν 5 στο SDNA, 5 στον Καζέτα, 6 στο Sport 24, 7 στο Κόντρα, 15 στο κρατικό ραδιόφωνο, 9 στο Sport FM, 23 στο 103,3, ποιο είναι άλλο στην Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο. Καλό για τον Άρη, καλό και για εμάς αυτό. Άμα γίνει. Να στο το καλό για εμάς, δεν είναι διαφορετικό. Είναι καλό για τον Άρη για πρώτα, σου λέω. Είναι καλό πρώτα για τον Άρη. Εντάξει. Γιατί διαφημίζεται και προβάλλει του Άρη περισσότερο. Υπάρχουν και φωνές. Υπάρχουν και αυτοί που κάνουν ρεπορτάζ Άρη και δεν έχουν ιδέα από Άρη. Σίγουρα. Και απλά τους έβαλα να κάνουν ρεπορτάζ Άρη. Αυτοί, ξέρεις, είναι αυτοί που προτιμώνται κιόλας. Αυτοί που δεν φωνάζουν για τον ΠΑΟΚ. Είναι καλά παιδιά που ασχολούνται με το ρεπορτάζ. Εμείς που δεν ασχολούμαστε, εμείς δεν ασχολούμαστε με το ρεπορτάζ, ασχολούμαστε με το πεπορτάζ. Άμα λες κάτι και ξεμπροστιάζεις, ας πούμε, τον ΠΑΟΚ ή οτιδήποτε άλλο, είσαι δημοσιογράφος οπαδός. Λες και δεν είναι ρεπορτάζ το ότι έχουν πάρει κούτρα οι άλλοι το κτίριο. Δεν ασχολούμαι με αυτά. Δεν ασχολούμαι με αυτό που καίει. Ένα κομμάτι πολιτικής. Δεν ασχολούμαι με αυτό που καίει, δηλαδή. Με αυτό που κάνει τζιζ. Γι' αυτό είσαι εσύ εδώ, Χρυσανθέ μου. Ναι, για να κάνω τον τζιζ. για να βάγα το ποντίκι, μην το βάγα, δηλαδή θα χαλάσει. Δεν ξέρω το ποντίκι. Αμαρτία από το Θεό. Ωραία, ποντίκια. Ποντίκια. Βαρά το ποντίκι. Ποντίκια. Ποντίκια. Λοιπόν, να κλείσουμε σιγά σιγά τι θα κάνουμε. Γιατί έχουμε και. Ναι, έχω meeting. Έχεις και meeting και έχουμε και δύο διαλύματα που έχουμε να παίξουμε. Ξέρεις τι είναι το meeting. Ξέρεις τι είναι το meeting. Η συνάντηση που τρως κρέας. Meeting. Θα φάτε. Είναι EAEW. Είναι, εμείς το γράφουμε με W, ναι, αλλά στην πραγματικότητα είναι EA. EA. Η meeting. Μέρα είναι σημαντική, διότι θα γίνει το meeting στο μαγαζί που είχε γίνει και την άλλη φορά. Κάτω στην Παραλληλεφόρο Νίκης. Δεν έχω την πρόσωπο. Εκεί θα γίνει. Όχι. Σε εκείνο θα γίνει. Όχι, σε καλύτερο. Σε καλύτερο. Ναι. Δεν νομίζω υπάρχει καλύτερο από εκείνο. Ναι. Στο είδος του, συγκεκριμένο. Ναι. Μάλιστα. Στέκει. Γιατί δεν είναι εκεί πλέον. Στέκει τον παικτόν του Άρη. Α, όχι εκείνο, άλλο. Α, όχι. Σ' άλλο. Όχι στο εκεί, πίσω, όχι στο πίσω εκεί, δωμάτιο. Καλό είναι, καλό εκεί είναι, και... δυνατό είναι το πίσω δωμάτιο. Όχι, άλλο. Μάλιστα. Το οποίο έχει και στη Χαλκιδική. Και το τίμησαν πάλι που το σπίτι του Άρη. 5 χιλιόμετρα το σπίτι μου είναι. Είναι εκεί. Στην κρυοπηγή. Μπαμ, μπαμ. Έχει πάει. Το πιστρό. Έχει πάει. Στο Σάκι, ρε. Άντε μην τον αρχίσω κι αυτόν. Τώρα το θυμήθηκα και το έστειλα μήνυμα πριν από, πριν από ένα μήνα και δεν μου απάντησε. Ναι. Έτρεχε. Τώρα Χαλκιδική είναι. Τον βλέπω. Περνάω από εκεί. Είναι σου λέω 5 χιλιόμετρα το σπίτι μου. Περνάω από μπροστά. Φοράει κάτι κολλητά που κάμισα και κάτι τέτοιο. Πάει λίγο. Έχουμε το διάλειμμα των 7, Δημήτρη μου. Έχουμε το διάλειμμα των 7,5 το οποίο θα βάλεις για να ακολουθεί συνέχεια η Basket City με το Σταμάτη Μορελή. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας πριν την πρεμιέρα του Άρη στην Λαμία.